Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού Ακασάκηδες και Ακασίτσες. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο κανάλι Ακασταρό και για σας που είστε συνδρομητές αλλά και για σένα που είσαι καινούριος, το κανάλι με το οποίο ασχολείται με αριθμολογία, αστρολογία και ανάλυση ταρό, αναλύσεις ταρό. Εδώ λοιπόν στο κανάλι θα βρείτε, όπως όλοι γνωρίζετε, πολύ όμορφες θεματολογίες, πολύ ψαγμένα θέματα. Διάλεξε μια κάρτα, πολύ ιδιαίτερα διάλεξε μια κάρτα, τσιγκάνικα ρηξίματα, αιγυπτιακά, αναλύσεις αριθμολογίας, αστρολογικές αναλύσεις, προβλέψεις και άλλα πολλά πράγματα. Προτείνω επίσης, υπάρχουν και τρία βιντεάκια στα οποία μπορείς να δεις, είναι πρόσφατα. Το ένα είναι διάλεξε ένα μάτι, το άλλο είναι διάλεξε ένα σύμβολο και φυσικά το τι σου χρωστά η ζωή. Είναι τρία πρόσφατα βίντεο, πολύ σημαντικά, μπορείς να τα δεις για να μπεις και μέσα στο κλίμα της κατάστασης και πολύ αποκαλυπτικά και να δεις τι γίνεται. Επίσης, μπορείς επίσης να μπεις και να σκαλίσεις το κανάλι και να δεις και τις υπόλοιπες θεματολογίες, γιατί και αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι ξεχωριστό που λέγεται τα πέντε σημάδια. Θα δείτε τι έχω ανεβάσει εδώ, αλλά θα έχω κάποια συμβολάκια κτλ. Αλλά όμως πρέπει να πω το εξής. Υπάρχει επίσης το site μου, akastaro.gr. Υπάρχουν το link μέσα εδώ στην περιγραφή του βίντεο ή κάνε κάτι πάρα πολύ απλό. Μπες στο Google, Google, γράψε Ακασταρό και θα σου βγει όλη η θεματολογία, όλα αυτά που έχω κάνει, sites, πράγματα, βίντεο, ό,τι θέλεις. Εκεί όμως θα βρεις 5 δωρεάν υπηρεσίες, κυρίως το 3 κάρτες, το οποίο τα σπάει πραγματικά, το κλασικό, είναι κλασικό, πολύ κλασικό κομμάτι αυτό στα ταρό, οι 3 κάρτες, μία κάρτα. Προσοχή, δεν είναι ημέρας, για να μην μπερδευτείτε. Μία κάρτα. Απλά κάποιος βιάζεται, θέλει να πάρει μία έμπνευση, τραβάει μία κάρτα, ισχύει. Πλήρες αριθμολογικό προφίλ, chat με τον Ακάς και φυσικά το μοναδικό, το συγκλονιστικό, το νούμερο ένα, φοβερή ιδέα, πολύ ωραία ιδέα που πραγματοποιήθηκε, online μαντίο. Δεν υπάρχει άλλο στην Ελλάδα. Το έχω πατεντάρει κιόλας, λοιπόν, νούμερο ένα στην Ελλάδα, online μαντίο, μπείτε, πάρτε χρησμό. Με σοβαρές απαντήσεις, μέσα από κρυστάλλους, μέσα από αριθμολογία, αστρολογία, ταρό, συμβολισμούς κτλ. Και έτσι μπορείς να εμπνευστείς και να πάρεις και σε μια έμπνευση. Πάμε όμως στο σημερινό μας θέμα. Α, να μην ξεχάσω, κάντε εγγραφή, κάντε likes, πατήστε καμπανάκια, ό,τι καμπανάκι δείτε, καμπάνες, καμπανάκια, κουδούνια, κόρνες, πατήστε τα, προκειμένου να ενημερώνεστε όταν ανεβάζω κάτι καινούριο, διότι το YouTube έχει κάποιες παρεξένειες. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα. Σήμερα είναι πολύ ιδιαίτερο το θέμα μας και έχει να κάνει με την ανάλυση και στο χέρι μας, αλλά έχει να κάνει και με την ανάλυση της τύχης, τα πέντε σημάδια της τύχης. Το χέρι μας, είτε δεξί είτε αριστερό, έχει πάνω, όπως θα διαπιστώσετε, κάποιες γραμμές και κάποιες ιδιαίτερες γραμμές, οι οποίες αυτές οι γραμμές, σε ένα ποσοστό ανθρώπων, ανάλογα βέβαια τώρα τι ερευνάμε και τι θέλουμε να δούμε, απαντιέται σε κάποιους ανθρώπους. Δηλαδή κάποιες γραμμές είναι κοινές, κάποιες γραμμές υπάρχουν. Όσον αφορά αυτό το οποίο λέγεται είναι ότι τα μυστικά της ζωής είναι γραμμένο στα χέρια μας, είναι μια σφραγίδα. Οι αρχαίοι Έλληνες, οι προγονείς μας, ειδικά ο Αναξαγόρας, έλεγε ότι ο άνθρωπος οφείλει την υπεροχή του στα χέρια του. Ο Μέγας Αλέξανδρος είχε πάρει ένα δώρο με χειρομαντία. Ο φιλόσοφος Αριστοτέλης έλεγε ότι το χέρι είναι το όργανο των οργάνων και είναι ο ενεργός παράγοντας παθητικών δυνάμεων όλου του συστήματος και του σύμπαντος. Υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι που ασχολήθηκαν πάρα πολύ, ακόμα και επιστήμονες όπως ο Καρλ Γιούνγκ, όπου προσπάθησαν να διαβάσουν τους μυστικούς κώδικες. Άσχετα αν πιστεύετε εσείς τώρα, αν το χέρι περιέχει κώδικα ή όχι, ή σφραγίδα ή όχι, αυτό που θα κάνουμε είναι ανάλυση της τύχης. Έχεις τα σημάδια εκείνα που φέρουν τύχη ή ξαφνική τύχη. Και όταν λέω τύχη, δεν εννοώ μόνο σε λεφτά. Εννοώ δηλαδή σώζομαι την τελευταία στιγμή. Εκεί που πηγαίνω στον κρεμό κάτι γίνεται και αλλάζει η μοίρα μου. Εκεί που δεν έχω στον ήλιο μοίρα τσουπ κάτι γίνεται. Και φυσικά εννοείται ότι στη χειρομαντία, στην ανάλυση χεριού, ισχύει επίσης το εξής. Ότι μετράμε και τα δύο χέρια, βλέπουμε και τα δύο χέρια, όχι μόνο το ένα χέρι. Και εκτός από αυτό σημαίνει ότι παίρνω τη μοίρα στα χέρια μου. Θα σας πω μετά και ένα άλλο μυστικό. Τα χέρια λοιπόν είναι ένα μέρος του σώματος. Πάνω υπάρχουν αισθητήρια, όργανα στα οποία μεταφέρουν πληροφορίες στον εγκέφαλο. Είναι τα νεύρα, οι απολύξεις και δεν είναι τυχαίο ότι όταν με βλέπετε εμένα να επιλέγω είναι διότι από εδώ βγαίνει η ενέργεια. Υπάρχει βιοενέργεια από εδώ, από το κέντρο της παλάμης. Λοιπόν, και επικοινωνεί λοιπόν το χέρι κατευθείαν λοιπόν με τον εγκέφαλο μας και επίσης με το χέρι μπορούμε να αντιληφθούμε, πολλές φορές δεν χαϊδεύουμε, δεν πιάνουμε ακόμα και ένα ρούχο για να αντιληφθούμε την υφή του. Αυτά είναι πληροφορίες οι οποίες έρχονται. Λοιπόν, δεξί ή αριστερό χέρι, υπάρχει εδώ πέρα μία παρεξήγηση ίσως.
μελετάμε και τα δύο χέρια, όχι το ένα. Το αριστερό χέρι, το αριστερό μας χέρι, είναι αυτά που κληρονομήσαμε. Αυτά που πήραμε, της καρδιάς δηλαδή, και μας έδωσαν το DNA μας, ας το πούμε. Το δεξί είναι οι παράγοντες, οι εξωτερικοί που θα βγούμε προς τα έξω στον κόσμο και είναι και οι δυσκολίες, είναι οι προσπάθειες που θα κάνουμε εμείς, αυτούς που θα δούμε. Και επίσης το δεξί χέρι σημαίνει ανθρώπους που θα συναντήσουμε, γεγονότα, αλλά είναι κάτι το οποίο θα το κάνουμε μόνοι μας. Υπάρχει λοιπόν ένα, μάλιστα γράφει η Βίβλος στον 7ο στίχο, 37ο κεφάλαιο του Ιώβ, που λέει «Ο Θεός βάζει σημάδια ή σφραγίδες στα χέρια των ανθρώπων, ώστε όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να γνωρίζουν τα έργα τους». Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Όντως, δηλαδή, πάνω οι γραμμές, όλα αυτά είναι η σφραγίδα της ψυχής και μπορείτε να ανατρέξετε και σε κάποια βιντεάκια τα οποία έχω κάνει, όπως το μαγικό σου χέρι. Να δείτε, έχω φτιάξει και το... και τη βιβλιοθήκη για να δείτε περισσότερα βίντεο εκεί πέρα, που είναι μαζεμένα δηλαδή όλα τα βίντεο για τη χειρομαντία, για να μπορέσετε να κάνετε και εσείς την ανάλυση του χερού και να μπείτε σιγά σιγά σε αυτό τον ιδιαίτερο κόσμο, ο οποίος είναι και αυτός πάρα πολύ παρεξηγημένος, όπως άλλωστε και η χειρομαντία και τα ταρό και η αστρολογία κτλ. Αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνει ο κόσμος και μας λέει και η χειρομαντία είναι το εξής. Κάποιες γραμμές του χεριού μας δεν είναι ενεργοποιημένες. Ναι, καλά ακούσατε. Δηλαδή, δεν μιλάμε για τις βασικές γραμμές, δηλαδή καρμικές, ζωής, καρδιάς, σκέψεων κτλ. Εννοούμε κάποιες γραμμές, κάποια δαχτυλίδια, κάποια πολύ ιδιαίτερα σύμβολα τα οποία θα τα αναλύσουμε, τα οποία ο περισσότερος κόσμος, παρόλο που μπορεί να τα έχει, δεν τα έχει ενεργοποιήσει. Και αυτά ενεργοποιούνται συνήθως μέσα από ξαφνικά γεγονότα, δύσκολα γεγονότα, δύσκολες καταστάσεις, όταν ο άνθρωπος αρχίζει και ψάχνεται. Γιατί έγινε αυτό, πώς έγινε έτσι κτλ. Αυτό λοιπόν που θα κάνουμε είναι, θα εξετάσουμε και δεξί και αριστερό χέρι. Για χάρη βέβαια συντομίας θα σας δείξω μόνο την ανάλυση στο δεξί χέρι, σε αυτό που θα δούμε τώρα, και θα δούμε ποια σύμβολα είναι αυτά που επικρατούν και φυσικά μετά θα ρίξουμε. Είτε έχετε το σύμβολο, είτε δεν έχετε το σύμβολο, τα σημάδια εκείνα δηλαδή στο χέρι σας, θα είναι, γιατί είναι τα σημάδια της τύχης, θα ρίξουμε για να αναλύσουμε και να δούμε τις δυναμικές. Να ξεκινήσω πρώτα και να σας δείξω το πρώτο σημάδι, το οποίο το έχω και εδώ πέρα. Και είναι αυτό εδώ πέρα. Θα να το δείτε. Θα είπαμε, θα μελετήσουμε το δεξί χέρι, υπάρχει και το αριστερό χέρι και θα σας τα εξηγήσω λοιπόν τι έχουμε εδώ πέρα και τι θέλει να μας πει. Αυτό υπάρχει και ως ρουνικός και στους ρούνους, το οποίο λέγεται οθύλα, έτσι λέγεται αυτό το σύμβολο, δίδυμη, εγώ καιρος, σελήνη από πίσω και βεβαίως σημαίνει και το σπίτι. Πέρα από αυτό όμως, γιατί έχω βάλει και αυτή την όμορφη εικόνα, για να το δείτε, για να εμπνευστούμε, σημαίνει επίσης και κάτι άλλο, σημαίνει κληρονομιά, κληρονομικό χάρισμα, έχουμε κληρονομήσει δύναμη από τους προγόνους μας. Σημαίνει επίσης συλλογή γνώσεων και οι προηγούμενες γενναίες με κάποιο τρόπο, παππούς, γιαγιά, προπάππους, μας έχουν μεταφέρει αυτό το σημάδι. Τώρα, αυτό το σημάδι υπάρχουν, όπως βλέπετε, 1, 2, 3, 4, 5, 6 συμβολισμοί. Αυτό το σημάδι μπορεί να υπάρχει εδώ, 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 από κάτω, έτσι, στα βουναλάκια που λένε, εδώ ή εδώ, ή μπορεί να υπάρχει και μέσα στην παλάμη σε οποιοδήποτε σημείο. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δείτε. Λοιπόν, όπως εγώ έχω, εντάξει τώρα δεν φαίνεται βέβαια, θα μπορούσα να το κάνω, έχω αυτό το σημάδι πλάγιαστα ανάμεσα σε αυτή τη γραμμή, σε αυτή τη γραμμή και σε αυτή τη γραμμή. Λοιπόν, το πρώτο σημάδι λοιπόν που εξετάζουμε είναι αυτό εδώ πέρα. Το αφήνω, μισό λεπτό, να τα μαζέψω λίγο αυτά για να το διαβάσουμε λιγάκι και να σας πω τι σημαίνει το καθένα αυτά σε κάθε διαφορετική θέση. Όταν λοιπόν υπάρχει στη θέση της σελήνης, δηλαδή αυτό το σημάδι είναι εδώ, θα το βάλουμε εδώ, ορίστε, όταν το σημαδάκι αυτό είναι εδώ, σε κάποια θέση αυτή της σελήνης, σημαίνει ότι έχετε πολύ ισχυρή φαντασία και πολύ ισχυρή διέστηση. Και φυσικά εννοείται ότι έχετε τη δυνατότητα μέσα από τη διέστησή σας να πετύχετε. Η διέστηση είναι αυτή που σας κατευθύνει.
όταν υπάρχει τώρα στο μικρό δαχτυλάκι, εδώ στη βάση του, έτσι. Τώρα μπορεί να υπάρχει και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο, αλλά λέμε τώρα σε αυτή εδώ πέρα την περιοχή, που λέγεται ερμής. Τότε είστε ευλογημένοι με την ικανότητα, την διανοητική, και επίσης μπορεί να έχετε επιτυχία στα επαγγελματικά και κυρίως στον τομέα της επικοινωνίας ή ακόμα και της φαρμακολογίας. Ή αν ασχολείστε με κάτι. Με χημικά τώρα βέβαια το πεδίο γίνεται πιο ευρύ και μεγαλό. Αν τώρα έχετε αυτό το σημάδι, το έχετε στον Απόλλωνα, αυτό είναι το δάχτυλο του Απόλλωνα έτσι λέγεται, ή το ηλιακό μας δάχτυλο, όπως είναι και εδώ πέρα, στον ήλιο δηλαδή, τότε είναι μία υπόσχεση η οποία εσείς βέβαια πρέπει να τηρήσετε στη ζωή σας, όπου μπορείτε να βοηθήσετε κυρίως μετά, κυρίως είναι μετά τα 40 περίπου, και να ξεπεράσετε δυσκολίες σε πολλά επίπεδα στη ζωή σας και να πετύχετε. Σε αυτό το οποίο θα καταπιαστείτε και συνήθως μπορεί να σημαίνει και κάτι καινούριο. Αυτό είναι και το δάχτυλο της δόξας κιόλας. Το επόμενο είναι ο Κρόνος. Εδώ δηλαδή, σε αυτό εδώ πέρα το σημείο αν υπάρχει αυτό το σύμβολο, τότε αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έρθουν με έναν ξαφνικό, απροσδόκητο, καρμικό, ίσως καμιά φορά και μαγικό τρόπο, σαν θαύμα δηλαδή, κυρίως χρήματα ή να αναλάβετε κάποιες θέσεις κλειδιά, ας το πούμε. Πάντως έχει να κάνει και εδώ με το χρήμα κτλ. Επίσης, αν υπάρχει εδώ τώρα, στο όρος του Δία, τότε εδώ έχουμε ότι υπάρχουν εμπόδια στη ζωή σας, σημαντικά εμπόδια, αλλά μπορείτε να ελέγξετε εσείς την επιτυχία και την ευλογία, αλλά ανάλογα με τις ικανότητές σας. Είδατε πόσο σοφά βγαίνουν. Δεν σημαίνει ότι είναι, δηλαδή δεν σημαίνει ότι όλα είναι μπετόναρμε. Σημαίνει ότι πρέπει να κάνω, πρέπει να το ενεργοποιήσω. Αυτό το σύμβολο πρέπει να το ενεργοποιήσω για να έρθει η επιτυχία. Αν έχετε φτιάξει ένα σύστημα πεπιθήσεων μέσα που λέτε δεν θα πετύχω, δεν θα κάνω, δεν το πιστεύω, δεν κάνω, δεν κάνω. Φυσικά εννοείται ότι αυτό είναι και αυτό το οποίο προκαλείται, διότι η σκέψη είναι ενέργεια και η σκέψη είναι δύναμη και η σκέψη προκαλεί την πραγματικότητά μας. Και τελευταίο που θα δούμε και θα το εξετάσουμε είναι στο σημάδι που υπάρχει, που είναι κυρίως εδώ κάτω περίπου, σε αυτό εδώ, εδώ σε αυτό το σημείο, όχι πολύ πολύ κάτω, εδώ σε αυτό το σημείο που είναι και του Ποσειδώνα. Αν υπάρχει εκεί, τότε και φυσικά εννοείται να είναι όρθια, σε όρθια θέση, τότε σημαίνει ότι θα συναντάτε, είναι καρμικό να συναντήσετε πετυχημένους ανθρώπους ή ανθρώπους οι οποίοι θα σας βοηθήσουν στη ζωή σας και, και μπορεί να γίνετε πετυχημένοι. Αν υπάρχει εδώ πέρα τώρα στην Αφροδίτη, τότε αυτό σημαίνει μέσα και αυτό μέσα από σχέσεις. Μέσα ή μέσα από έναν σύντροφο, ο οποίος μπορεί και αυτός να σας οδηγήσει στην επιτυχία. Αν είναι ανάποδο το σύμβολο, εδώ είναι όρθιο, αν είναι ανάποδο το σύμβολο, τότε σημαίνει πετυχαίνετε, αλλά μέσα από πάρα πολλά εμπόδια και πάρα πολλές δυσκολίες και πρέπει να βάλετε το πείσμα σας. Αν τώρα βρίσκετε εδώ ανάμεσα στην παλάμη, κάπου εδώ δηλαδή στο κέντρο, σημαίνει καρμικότητα. Είναι καρμικό, είναι κληρονομικό. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη εξήγηση. Ας το βάλω εδώ πέρα. Πάμε στο δεύτερο σημαδάκι. Ας το βάλω εδώ. Πάμε στο δεύτερο σημάδι, να το πούμε, επιτυχίας. Λοιπόν, το οποίο, ένα λεπτό να το φέρω, είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι το αστεράκι. Το αστεράκι γενικότερα, ανάλογα με τη θέση βέβαια, δείχνει πολύ μεγάλη επιτυχία σε οποιοδήποτε χέρι υπάρχει, εκτός από κάποιες περιπτώσεις που δεν είναι επιτυχία και σημαίνει κάτι άλλο. Αλλά δεν θα το αναλύσουμε αυτό τώρα. Πάμε πάλι να το δούμε. Εάν υπάρχει αυτό το σημαδάκι εδώ, που είναι ένα αστέρι, εντάξει, τότε σημαίνει ότι έχετε πολύ ισχυρές θεραπευτικές ιδιότητες και εκτός από αυτό σημαίνει ότι είστε ένας άνθρωπος όπου αγαπά πάρα πολύ τους ανθρώπους τους άλλους και αισθάνεται πώς νιώθουν τον πόνο τους. Μπορείτε να αισθανθείτε πραγματικά τον πόνο τους. Εάν τώρα είναι εδώ πέρα, στο Ερμή, στη βάση, αυτό το σημαδάκι, τότε υπάρχει επιτυχία όσον αφορά στο θέμα τα επαγγελματικά, αλλά μέσα από σωστή επικοινωνία. Προσέξτε, δεν σας υπόσχεται απλά επιτυχία, σας υπόσχεται επιτυχία μέσα από σωστή επικοινωνία και σχέσεις με ανθρώπους.
Πάμε τώρα. Εάν υπάρχει εδώ πέρα, όπως είναι εδώ τώρα, στη θέση του Απόλλωνα ή του Ήλιου, τότε αυτό σημαίνει φήμη, καλές σχέσεις και πετυχημένες συνεργασίες. Μπορεί να είναι και πετυχημένος γάμος, μπορεί να είναι ένας πολύ καλός γάμος με οικονομικά, δηλαδή να κάποιος να είναι, να είστε εσείς, να έχετε οικονομική άνεση, κάποιος να έχει οικονομική άνεση, ένας πλούσιος γάμος ή επίσης σηματοδοτεί και συνεργασίες. Εάν τώρα είναι εδώ, στο καρμικό, στον Κρόνο δηλαδή, τότε υπόσχεται ότι οτιδήποτε φτιάξετε, προσέξτε, οτιδήποτε φτιάξετε με υπομονή και κόπο, θα δικαιωθείτε και θα αποκτήσετε φήμη. Θέλει χρόνο όμως εδώ. Δηλαδή δεν είναι ώρα από μια μέρα στην άλλη, εντάξει, για τον Κρόνο μιλάμε τώρα, θέλει χρόνο, αλλά οι προσπάθειες θα αμυφθούν. Εάν υπάρχει εδώ πέρα, στο όρος του Δία, τότε έχουμε πολύ καλή τύχη στην κοινωνική ζωή, στα κοινωνικά. Και ευκαιρίες οι οποίες έρχονται από το πουθενά. Δηλαδή, πηγαίνετε σε μια εκδήλωση, συναντάτε κάποιους ανθρώπους και λένε: Α, είσαι του τάδε, α, ναι, σε ξέρω και τα λοιπά, τον ξέρω τον τάδε, έλα να μιλήσουμε. Α, ναι, θέλω να σου δώσω αυτό ή εκείνο, ή έχω μια δουλειά, ή με κάποιο έτσι απροσδόκητο τρόπο. Επίσης, τώρα, εάν υπάρχει εδώ, και αυτό σημαίνει μέσα από σχέσεις και από γάμο, και αν υπάρχει εδώ πέρα, σε αυτή την περιοχή περίπου που είναι του Ποσειδώνα, τότε υπόσχεται ότι θα έχετε ευκαιρίες στη ζωή σας, τις οποίες μπορείτε να αλλάξετε τη ζωή σας, να τη φέρετε προς το καλύτερο. Είπαμε, κάποια σύμβολα είναι απενεργοποιημένα και μπορεί σε εσάς να είναι και απενεργοποιημένα. Ας το βάλουμε εδώ να το αναφαίνετε. Στο επόμενο τώρα, στο επόμενο είναι πάλι ιδιαίτερο και είπαμε θα ρίξουμε μετά και τα ταρό μας να κάνουμε. Είτε το έχετε το σύμβολο, είτε δεν το έχετε, θα επιλέξω κι εγώ. Εγώ έχω ένα μικρό βέβαια συμβολάκι, αλλά υπάρχει όμως που δείχνει μέσα για μένα από πολλή προσπάθεια και μέσα από εμπόδια και δυσκολίες μπορώ να τα καταφέρω. Λοιπόν, και νομίζω ότι μέχρι στιγμής και από ό,τι βλέπετε και από το κανάλι και από όλη αυτή την προσπάθεια τα καταφέρνω μια χαρά. Πάμε όμως. Το σημάδι, όπα, λάθος καρτούλα επέλεξα, ένα πολύ πολύ πάρα πολύ ιδιαίτερο και περίεργο σημάδι. Είναι το σημάδι της χελώνας. Θα σας το φέρω και κοντά να το δείτε. Δεν παίζει ρόλο το. Ναι, παίζει ρόλο και το μέγεθος, αλλά τώρα να σας πω μπορεί να είναι τόσο, μπορεί να είναι πιο μικρό, μπορεί να είναι πιο μικρό, πιο μεγάλο. Οπουδήποτε λοιπόν πάμε τώρα στο χέρι μας να το δούμε εδώ πέρα. Λοιπόν, εάν υπάρχει αυτό το συμβολάκι, ξεκινάμε από τη σελήνη. Εάν υπάρχει λοιπόν αυτό το σημάδι της σελήνης, τότε σημαίνει 7, είναι το. Συγγνώμη, είναι οι 4 ορίζοντες. Είναι μία τύχη που σε ακολουθεί σε όλη σου τη ζωή. Είναι μία τύχη η οποία έρχεται μέσα πολλές φορές μέσα από αργό ρυθμό, αλλά όμως έρχεται. Όταν λοιπόν υπάρχει εδώ πέρα, σημαίνει μέσα από πάλι διέστηση και αισθήματα, αλλά πολλές φορές τα αισθήματα τα οποία χρειάζονται χρόνο, μέσα από επικοινωνία, αλλά μέσα από έναν αργό ρυθμό επικοινωνίας, δηλαδή σημαίνει πέφτω με τα μούτρα. Όταν υπάρχει εδώ πέρα στον Απόλλωνα, η επιτυχία έρχεται με έναν καθυστερημένο τρόπο συνήθως στη ζωή μας και ίσως και σε πιο προχωρημένες ηλικίες. Δηλαδή δεν έχουμε μια επιτυχία στα 25 μας, μπορεί η επιτυχία να έρθει μετά τα 40, μετά τα 50 και μετά τα 60. Ναι, η ζωή δεν σταματάει. Μέχρι να κλείσουμε τα μάτια μας, να φύγουμε από αυτή την ενσάρκωση, η ζωή και τα πράγματα που χρειάζεται να κάνουμε δεν σταματάνε. Αυτό είναι νόμος, έτσι. Όταν είναι στον Κρόνο, σημαίνει καρμικά γεγονότα, τα οποία όμως υπάρχουν και εδώ καθυστερήσεις, αλλά σιγά σιγά είναι όπως είχε πει, είναι η παραβολή με το λαγό και τη χελώνα, που τελικά έφτασε πρώτη, έτσι. Όπου εδώ σημαίνει χτίζω, φτιάχνω στον Κρόνο, αλλά τελικά θα έρθει η επιτυχία. Δώρα, γιατί ο Δίας με τη Χελώνα έχουν μια πολύ καλή συμβατότητα, αν υπάρχει εκεί πέρα που και εδώ σημαίνει γενικά το μήνυμα είναι με αργό ρυθμό, αλλά θα έρθει και σταθερά. Ποσειδώνας και Χελώνα, τότε εδώ έχουμε έναν πολύ καλό συνδυασμό που σημαίνει και μεγάλη διέστηση και θεραπευτική ικανότητα και μέσα από θεραπείες, ενεργειακά πράγματα κτλ. Προχωράτε και αντιλαμβάνεστε τα μυστικά της ζωής και όταν υπάρχει Αφροδίτη, τότε Χελώνα και Αφροδίτη κάνουν έναν πολύ εξαιρετικό και καλό συνδυασμό που μπορεί να σας δώσει τύχη, αλλά και πάλι όμως μέσα από σχέσεις, μέσα από ανθρώπους, αλλά που χτίζονται. Το μήνυμα της Χελώνας είναι χτίζω μέσα από σχέσεις κυρίως, αλλά θα πάρει και το χρόνο. Δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Πάμε λοιπόν σε ένα άλλο πολύ δυνατό σύμβολο, το οποίο είναι η Τρίαινα. Μισό λεπτό για να φέρω, είναι η Τρίαινα αυτή. Και όχι μόνο η Τρίαινα αυτή, υπάρχει και στους ρούνους
που είναι το αλγκάζ ή αλγκίζ, όπως το λέει ο καθένας θέλει, καρκίνος, ιχθύς, τοξότης, εγκράτεια, σταταρό, σελήνη από πίσω που κρύβεται και σημαίνει ευλογία, προστασία, δύναμη. Το αφήνω εδώ πέρα δύο λεπτάκια για να σας το δείξω και σε αυτήν εδώ πέρα την πολύ όμορφη εικόνα. Που είναι, που έχει να κάνει με τον ανώτερο εαυτό, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Ανώτερος αυτός είναι η ανώτερη, υψηλότερη δόνηση της ψυχής μας, που έχει να κάνει με την επικοινωνία και τη σύνδεση με άλλες ιδιότητες και ικανότητες και παιδεία. Είναι το αντίστοιχο ύψιλον που ο Πυθαγόρας το θεωρούσε ένα από τα πιο ιδιαίτερα πνευματικά ισχυρά σύμβολα. Και μάλιστα ο Πυθαγόρας είχε αλλάξει το όνομά του, ναι, πειραματιζόταν με το όνομά του και το λεγόταν Γιαντσαράγια, τώρα ακούγεται περίεργο, ήταν το δεύτερο όνομά του και πειραματιζόταν διότι το Γιαντσαράγια ήταν με το ύψιλον, γιατί ήθελε να πειραματιστεί με εκείνες τις πνευματικές ιδιότητες οι οποίες δίνουν μία πνευματική καθοδήγηση, πνευματική ένωση, προστασία και εσωτερική δύναμη, αλλά παίρνω, προσέξτε πώς θα το πω, και τη σοφία του σύμπαντος. Παίρνω τη σοφία του σύμπαντος, δηλαδή το ίδιο το σύμπαν μιλάει μέσα μου και μου αποκαλύπτει πράγματα και θάματα. Αν λοιπόν τώρα, να το βάλουμε εδώ πέρα, είναι πολύ ωραίο το σύμβολο και πάμε να το επεξηγήσουμε. Αν τώρα το έχετε εδώ, οπουδήποτε λοιπόν, αλλά κυρίως σε κάποιες από αυτές τις θέσεις, είναι το σύμβολο του Ποσειδώνα. Είναι ένα σύμβολο το οποίο σημαίνει προστασία σε οποιοδήποτε σημείο. Εδώ σημαίνει και πνευματική προστασία, εδώ σημαίνει επίσης θεραπευτική προστασία, εδώ σημαίνει επιτυχία αλλά προστατεύομαι κιόλας. Να σας το πω ως εξής, αρνητικές ενέργειες σας επηρεάζουν, μπορούν να σας επηρεάσουν πολύ λίγο ή να τις καταλάβετε και κάτι να κάνετε και να τις λύσετε αμέσως, έτσι. Αν στον Κρόνο σημαίνει καρμικό σύμβολο το οποίο η επιτυχία είναι και με την ευλογία του Κρόνου, του Σατούρνου. Πολύ ισχυρή προστασία. Αν είναι στο Δία και εδώ πέρα έρχονται και δώρα μέσα από αυτό το πράγμα, πνευματικά δώρα κυρίως, έτσι. Αν είναι στην Αφροδίτη, έρχεται μέσα από σχέσεις, δηλαδή έχετε σύντροφο ή γυναίκα ή άντρα όπου σας βοηθάει, ή μπορεί να είναι και κάποιος συγγενής ο οποίος κοντά του νιώθετε πολύ καλά και σας βοηθάει και σας δίνει και λύσεις κιόλας. Και φυσικά αν υπάρχει εδώ πέρα που είναι του Ποσειδώνα, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συμβατότητα, βέβαια και σε οποιοδήποτε σημείο, που σημαίνει επίσης. Που σημαίνει επίσης ότι συντονίζεστε πολύ καλά με τον Ποσειδώνα και σας δίνει απίστευτη διέστηση και πνευματική προστασία. Λοιπόν, και τώρα τα μαζεύω μισό λεπτό για να βάλω και το τελευταίο, για να υπάρχει άνεση, όπου θα το αναλύσουμε. Λοιπόν, μισό λεπτό. Και φέρνω και το τελευταίο σύμβολο να το αναλύσουμε, να το δούμε, το οποίο λέγεται του Λωτού. Θέλω να το δείτε. Λοιπόν, ο Λωτός είναι ένα πολύ ιδιαίτερο σύμβολο, μοιάζει πάρα πολύ με αυτό εδώ πέρα, με τη μόνη διαφορά ότι από κάτω είναι σαν να έχει και κάποια σαν φτεράκια, ας το πούμε. Στην αρχαία Αίγυπτο και στην Ινδουιστική φιλοσοφία, ο Λωτός παίζει έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, διότι συνδέεται με πολύ ιδιαίτερες καταστάσεις. Πρώτα απ' όλα είναι ένα λουλούδι το οποίο μπορεί να ζήσει μέσα σε σκοτεινούς βάλτους, λασπωμένους βάλτους και παρόλα αυτά όμως οι ρίζες του να είναι τόσο δυνατές και να ανθίσει μέσα σε τέτοιο, δηλαδή ένα όμορφο λουλούδι, ένας όμορφος λωτός μέσα στο βούρκο ας το πούμε ή μέσα στη λάσπη. Είναι ένα ιδιαίτερο σύμβολο στο οποίο, σύμφωνα με τη μυθολογία ή σύμφωνα με την φιλοσοφία, αν θέλετε, ανήκει σε ηγέτες και γενικότερα σε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να αλλάξουν και τη ροή και της δικής τους της ζωής, αλλά και συνήθως και τη ροή της ανθρωπότητας. Όμως, το σημαντικό δεν είναι αυτό. Το σημαντικό είναι ότι είναι ένα σύμβολο ευλογημένο, στο οποίο αυτός ο οποίος το φέρνει και το φοράει, οπότε αν το έχετε εσείς, δείχνει μία αφυπνισμένη, φωτισμένη ψυχή. Το επαναλαμβάνω, δείχνει μία φωτισμένη, εξαγνισμένη, θετική ψυχή, η οποία φέρνει πολλές πληροφορίες και μπορεί να βοηθήσει και άλλους ανθρώπους. Επίσης, αυτό μπορούμε να το συναντήσουμε σε οποιοδήποτε σημείο,
Αλλά η γενική έννοια του λωτού είναι ίδια όπου και αν το δούμε σε οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή πάνω στο χέρι μας, σε οποιοδήποτε σημείο. Βέβαια εδώ πέρα δείχνει και η διέστηση, η μεγάλη διέστηση. Εδώ δείχνει επικοινωνία, εδώ δείχνει στο... μπορεί να γίνει και κάποιος leader εδώ, εδώ δείχνει τη φήμη δηλαδή και κάποιος να έχει πολύ ηγετικά χαρακτηριστικά και με κάποιο τρόπο να γίνει φημισμένος, αλλά ότι βοηθάει ανθρώπους. Στον Κρόνο, που σημαίνει χτίζω, δημιουργώ δόμο, βέβαια και καρμικές καταστάσεις, στο Δία που φέρνει δώρα, δηλαδή αντοχές, δυναμικές, διότι κάποιος για να γίνει και ηγέτης και σε παγκόσμιο επίπεδο πρέπει να σημαίνει ότι πρέπει να έχει και πολύ ισχυρές αντοχές για να αντέξει, δίνει αντοχές. Και στην Αφροδίτη μέσα από σχέσεις, μέσα από συζυγικές κυρίως σχέσεις, ερωτικές σχέσεις και μέσα από ένα κλειστό περιβάλλον και αν είναι στον Ποσειδώνα τότε σημαίνει ότι έχει ένα απίστευτο οραματισμό. Συνήθως όμως το λωτό το συναντάμε όχι τόσο πολύ στα πάνω μέρη, αλλά στατιστικά τα συναντάμε προς το κέντρο ή προς τα πλάγια ή σε αυτή εδώ πέρα την περιοχή του χεριού. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σύμβολα. Ένα λεπτό. Να τα δείτε. Λοιπόν, τα βάζω όλα κάτω. Όχι με τη σειρά, όπως εν πάση περιπτώσει μου έχουν έρθει αυτή τη στιγμή εδώ πέρα να τα δείτε. Διότι θα τα μαζέψω και θα κάνουμε τώρα το εξής. Πώς τα ενεργοποιούμε αυτά τα σύμβολα? Ενεργοποιούνται αυτά τα σύμβολα? Ενεργοποιούνται. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Θα σας τους πω, αν θέλετε κάντε το, αν θέλετε μην το κάνετε, είναι στη δική σας την ευχαίρεια. Ένας πρώτος τρόπος είναι κάποιος θα πάρει το σύμβολο του και να το ζωγραφίσει. Πάνω σε χάρη εδώ, ένα συμβολάκι, το ζωγραφίζουμε. Παίρνουμε δηλαδή, όχι στυλό, παίρνουμε ένα μικρό μαρκαδοράκι, θα μου πείτε, μα θα κυκλοφορώ με αυτό. Οκ, okay, εδώ κυκλοφορούμε με τατουάζ και τα λοιπά. Και μπορεί κάθε μέρα ή για λίγες μέρες, δεν πειράζει να τα πλένουμε τα χέρια μας, είναι ok. Και ας φύγει το μαρκαδόρα και το ξαναζωγραφίζουμε. Πρώτος τρόπος είναι το ζωγραφίζουμε πάνω εδώ πέρα και μετά, αφού το ζωγραφίσουμε, βάζουμε το χέρι μας έτσι. Έτσι όπως το βολεύει ο καθένας, για να πάρει λίγο ενέργεια, να πάρει ζέστη, να πάρει ενέργεια. Αυτό είναι μια υπενθύμηση ότι. Α, ή το έχετε εδώ, ή το έχετε εδώ, έτσι. Αν αυτό, το κάνουμε έτσι. Είναι μια υπενθύμηση ότι τελικά καταλάβατε το σκοπό σας και ότι έχετε αυτά τα σύμβολα τα οποία είναι για το ανώτερο καλό, είναι για καλό σκοπό και είναι για εσάς για να βοηθηθείτε και δίνετε ενέργεια. Ο δεύτερος τρόπος που μπορεί να γίνει είναι με κρύσταλλο. Έχετε επιλέξει σε κάποιον κρύσταλλο, ο οποίος δεν έχει σημασία τι θα είναι ο κρύσταλλος τον οποίο εσείς σας αρέσει και νιώθετε. Κάνετε το ίδιο ακριβώς, βάζετε τον κρύσταλλο πάνω στο σημαδάκι, το καπακώνετε, καθίστε 5 λεπτά, 10 λεπτά και οραματιστείτε αυτό το σύμβολο λοιπόν να παίρνει να γίνεται χρυσός. Α, το ίδιο ισχύει και στο προηγούμενο που ξέχασα να σας πω, δηλαδή και να το ζωγραφίσετε, το βάζετε εδώ και οραματίζεστε για ένα 10 λεπτό, ένα 5 λεπτό, με χαμηλή, όμορφη μουσική, ότι αυτό το σύμβολο από μαύρο γίνεται χρυσό, παίρνει χρυσή μορφή και δονείται με φως. Αυτό είναι ένας οραματισμός. Το ίδιο κάνετε και με τον κρύσταλλο. Βάζετε τον κρύσταλλο ακριβώς στην ίδια διαδικασία ή από εδώ ή από εδώ. Το αρχίζεστε και το οραματίζεστε για ένα 5 λεπτό, 10 λεπτό μαζί με τον κρύσταλλο ότι αυτό από μαύρο, ας πούμε ότι έχετε αυτό το σύμβολο, από μαύρο γίνεται χρυσό. Γίνεται χρυσό φως και πάλετε και βγάζει έναν παλμό. Το άλλο είναι, αν δεν θέλετε να κάνετε τίποτα από όλα αυτά, αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να πάρετε ένα τετράδιο, στο οποίο όμως να μην είναι τετράδιο που έχετε γράψει μαγειρικές, συνταγές, δεν ξέρω, να είναι ένα τετράδιο καθαρό, ένα τετράδιο δικό σας μόνο, μπορείτε να το αγοράσετε ή ένα φύλλο, αλλά αυτό δεν το πετάξετε, δεν το καταχωνιάσετε και πάνω εκεί να γράψετε αυτό το σύμβολο ή το σύμβολό σας, το οποίο έχετε, να το αποτυπώσετε όσο καλύτερα μπορείτε και εκεί να γράψετε κάποιες πολύ θετικές επιβεβαιώσεις βάσει αυτών των οποίων σας έχω πει και σας έχω κάνει ανάλυση. Πάνω χάρη φως, πάνω χάρη δύναμη, πάνω χάρη προστασία, ευλογία, πεπρωμένο, μοίρα, καλή μοίρα, καλό πεπρωμένο. Μπορείτε να τα γράψετε αυτά και να το έχετε και να το καθημερινά να το βλέπετε και να παίρνετε έμπνευση και ελπίδα. Δεν σας υποχρεώνει κανένας, είναι αν θέλετε εσείς να το ακολουθήσετε. Τώρα, τι γίνεται στην περίπτωση που κανένας δεν έχει κανένα σύμβολο? Τι κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση? Και εδώ θα κάνουμε βέβαια και ρίξιμο. Υπάρχουν δύο τρόποι. Υπάρχουν μάλλον πολλοί τρόποι, αλλά θα σας εξηγήσω τους δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι να επιλέξετε για τη συγκεκριμένη περίοδο το σύμβολο που θέλετε εσείς. Ναι. Ποιο είναι το σύμβολο που θέλετε εσείς, γιατί υπάρχουν αυτά τα σύμβολα εδώ πέρα, πάνω σε χάρη το αστέρι, μπορείτε να κάνετε αυτή την αποτύπωση εσείς, μόνοι σας, με το μολυβάκι σας, με το μαρκαδοράκι. Το ζωγραφίζετε εδώ και κυρίως το κάνουν και
καλό θα ήταν να ξεκινήσετε, αν δεν έχετε το σύμβολο, να ξεκινήσετε, δεν έχετε κανένα σύμβολο, να το ξεκινήσετε στο όρος εδώ πέρα του Απόλλωνα. Εδώ, ακριβώς εδώ από κάτω. Όπως είναι και εδώ πέρα. Κάντε το αστεράκι, ας πούμε. Και εκεί, πάλι, αφού το ζωγραφίσετε, για... Ναι, θα σας πω και το εξής, το αφήνετε εδώ πέρα πάνω και αυτό αρχίζει λοιπόν να το γεμίζετε με ενέργεια πάλι με φως, χρυσό φως. Ένα δεκαλεπτάκι και ας μην το έχετε. Δεν έχει σημασία. Μόνο και μόνο ότι στο υποσυνείδητό σας, στη μνήμη σας, στη διαδικασία, σε αυτό το κάνετε, είναι δείχνει την επιμονή σας, την αποφασιστικότητά σας για να αλλάξετε τη μοίρα σας ή το πεπρωμένο σας. Ο άλλος τρόπος είναι να το κάνετε αυτό σε ένα τετράδιο, το γράφετε και αυτό που μπορείτε να κάνετε και εκεί αφού γράψετε, το σχηματίσετε κτλ. Όπως σας είπα και προηγουμένως, και εκεί αν θέλετε μπορείτε να οραματιστείτε, να ακούσετε μουσική, να κάνετε κάποιο διαλογισμό, να γράψετε κάποιες λέξεις κλειδιά, κάποιες λέξεις οι οποίες δίνουν ενδυνάμωση σε εσάς για να είστε, να ενδυναμωθείτε στο συγκεκριμένο κομμάτι της τύχης που όλοι έχουμε ανάγκη. Αυτό σαν διαδικασία, είτε έχετε το σύμβολο είτε δεν το έχετε, μπορείτε να το κάνετε για 28 ημέρες. Δεν έχει σημασία αν σβηστεί μετά από το πλήσιμο, δηλαδή το έχετε τη μία μέρα, πάω σε το βράδυ, μπορείτε να το κάνετε το βράδυ, πριν κοιμηθείτε. Καλό είναι να γίνεται και το βράδυ, ξέρω το κάνετε έτσι, κοιμάστε με το συμβολάκι, την επόμενη μέρα πλένεστε, φεύγει, είναι ok, βάζετε τα αντισηπτικά αυτά, φεύγει, είναι ok, όταν γυρίσετε σπίτι, ξανά πάλι. Είναι μια διαδικασία 10 λεπτών περίπου την ημέρα για 28 ημέρες. Αν θέλετε κάντε το και δείτε αν θα έχετε αποτελέσματα. Αλλά θέλει μια λίγο συγκέντρωση. Δηλαδή δεν το κάνω και λέω ναι ωραία εντάξει βγαίνει χρήσω αυτό. Γιατί αν γίνει με αυτόν τον τρόπο δεν θα λειτουργήσει. Πρέπει να υπάρχει ηρεμία, μια βαθύτητα, μια μέσα σας ένα πείσμα και ότι θέλετε πραγματικά να το κάνετε. Λοιπόν αυτό ήταν. Λοιπόν εγώ τώρα τα μαζεύω. Διότι δεν θα ρίξουμε πάνω σε αυτά τα συγκεκριμένα σύμβολα, θα επιλέξουμε 5, γιατί ήταν 5 και τα σύμβολα, αλλά θα επιλέξουμε 5, μισό λεπτό, αυτά τα συμβολάκια θα μας χρειαστούν μετά, θα επιλέξουμε λοιπόν 5 κάρτες, σαν να διάλεξα μια κάρτα, είτε έχετε το σύμβολο είτε δεν το έχετε, εντάξει, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Οπότε, αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι Ρουνικό Σταυρός, θα φέρω εδώ πέρα τις κάρτες, 5 κάρτες, 5 ντεξ, μόνο μεγάλες αρκάνες. Ο Ρουνικό Σταυρό ρίχνουμε μόνο με μεγάλες αρκάνες. Λοιπόν, σας τα φέρνω εδώ πέρα για να επιλέξετε. Θα επιλέξω και εγώ μαζί σας και θα σας πω τι θα επιλέξω. Ένα λεπτό μόνο θα χρειαστεί. Λίγο να τα φέρω κοντά σας, να τα δείτε. Να δείτε λίγο τα ντεξ. Και το ρίξιμο θα είναι το ρίξιμο της τύχης. Είτε έχουμε το σημάδι, είτε δεν έχουμε το σημάδι. Είτε έχουμε τα σύμβολα αυτά, είτε δεν έχουμε, είτε δεν υπάρχουν αυτά τα σύμβολα. Και για να δούμε, επίσης το συγκεκριμένο ρίξιμο ισχύει για πάντα. Δεν έχει μόνο συγκεκριμένη ημερομηνία, ισχύει για πάντα και μπορείτε να γυρνάτε πίσω και να το βλέπετε. Και σε αυτή τη φάση, προτού ξεκινήσω, να σας πω ότι έχω και άλλα βιντεάκια τα οποία έχω φτιάξει για γραμμή πεπρωμένου, μαγικό χέρι, τι σημαίνει κτλ. Τα οποία μπορείτε να πάτε και να τα δείτε και να πάρετε μια καλύτερη άποψη και φυσικά εννοείται ότι θα κάνω και άλλα τέτοια βιντεάκια με χειρομαντία, με ανάλυση χεριού, στα οποία θα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και τουλάχιστον να σας πω κάτι, είναι και διαφωτιστικά. Είναι και αν θέλετε και εκπαιδευτικά και διαφωτιστικά και περνάμε και καλά και θα κάνουμε και τα ταρό μας γιατί συνδυάζονται. 1, 2, 3, 4, 5. Εντελώς διαστητικά, εγώ θα επιλέξω αυτό το πακέτο. Εντάξει, το τέταρτο πακέτο. Ναι, θα μου πείτε άλλαξες, ναι, άλλαξα, γιατί εντελώς τώρα διαστητικά και τα λοιπά, θα πάω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Προτού ξεκινήσουμε λοιπόν, ναι, θα τα μαζέψω, θα τα βάλω στην άκρη, θα τα βάλω εδώ πέρα πάνω. Όσοι έχετε λοιπόν επιλέξει τώρα εσείς, το πρώτο deck. Πρώτο deck, σημάδια της τύχης. Θα ρίξουμε λοιπόν για την τύχη και αυτό που έχω να σας πω είναι η επιθυμία σας είναι η τύχη, έτσι, σε οποιαδήποτε μορφή. Συνήθως οι άνθρωποι, γιατί υπάρχει μια μικρή παρεξήγηση, συνήθως οι άνθρωποι όταν λέμε τύχη εννοούμε πολλά λεφτά, εξαιρετική καριέρα, μεγάλη έρωτα, δηλαδή να ζήσουμε μια ζωή στο full. Στο πνευματικό μας κομμάτι και στη χειρομαντία και στην αστρολογία και στην αριθμολογία, κυρίως αυτό το οποίο δίνεται σημασία
δεν είναι οι δικές μας μόνο επιθυμίες στο γήινο κόσμο, αλλά οι επιθυμίες του ανώτερου εαυτού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει για το ανώτερο καλό. Ό,τι είναι να γίνει πρέπει να είναι συντονισμένο με το ανώτερο καλό και το δικό μας και των άλλων ανθρώπων. Πολλές φορές παρακαλάμε και λέμε «Α, να κάνω εκείνο, να κάνω το άλλο», αλλά μέσα όμως αυτό μπορεί να περιλαμβάνει και άλλους ανθρώπους τους οποίους τους επηρεάζουμε και δεν είναι για το ανώτερο καλό. Οπότε να το έχετε αυτό υπόψη σας, διότι έτσι λειτουργούν οι νόμοι, οι πνευματικοί νόμοι. Είναι πάντα με το ανώτερο καλό. Εδώ τώρα θα κάνουμε το εξής. Ωραία λοιπόν. Θα βάλουμε λοιπόν για την τύχη και ξεκινάμε να κόψω. Έκοψα λίγο ανορθόδοξα, δεν πειράζει. Έτσι μου βγήκε. Για να πάμε στο πρώτο κομμάτι της τύχης και έχουμε να κάνουμε. Τώρα εδώ θα τα αποκαλύπτω κιόλας. Το πρώτο είναι η επιθυμία που είναι η τύχη. Εντάξει, το ένα είναι αυτός που, εσείς που το επιλέξατε. Εσείς λοιπόν που το επιλέξατε έχει πέσει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη λοιπόν έρχεται να σας μιλήσει για κάρμα βεβαίως, για αίτιο και αιτιατό. Ξεκάθαρα για εσάς, εσείς είστε αυτοί εδώ πέρα, έτσι. Εσείς είστε, εδώ συμβολίζεστε εσείς αυτή την εικόνα. Εσείς που επιλέξετε το πρώτο deck. Είστε η δικαιοσύνη και σας μιλάει και σας λέει αυτό το χαρτί ότι οι επιθυμίες σου για τύχη μπορούν να εισακουστούν, αλλά να ξέρεις εδώ είναι δράση-αντίδραση και πάντα με ισορροπία. Καλό θα ήταν, τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να το κάνετε, να καταλάβετε λίγο τους πνευματικούς και τους καρμικούς νόμους. Μπορείτε να διαβάσετε κάποια βιβλία, κάποια άρθρα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το μελετήσετε εις βάθος ή να γίνετε expert προς Θεού ή σπεσιαλίστες στο συγκεκριμένο κομμάτι. Όμως να έχετε υπόψη σας κάποιους καρμικούς νόμους. Γιατί έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Και πολλές φορές λέμε, μα γιατί έγινε, μα εκείνο το άλλο. Υπάρχουν καρμικοί νόμοι. Ό,τι κάνουμε υπάρχει μια αντίδραση. Ναι, δεν ενοχλούμε ανθρώπους, οκ. Για την τύχη όμως, για να επανέλθω στην τύχη, για εσάς εδώ πέρα μιλάει ισορροπία, λογική, ακεραιότητα, καθαρότητα. Το βλέπετε που είναι άσπρο. Σημαίνει καθαρότητα. Να είστε καθαροί, καθαρές. Όχι με την έννοια του σώματος, να είναι καθαρό το σώμα, ενώ με την έννοια του πνεύματος και των πράξεων. Οι πράξεις σας να είναι καθαρές και λογικές και αποφασιστικές και αληθινές. Έτσι θα ενεργοποιήσετε την τύχη σας. Δείτε το, διότι είναι πολύ σημαντικό και πολύ βαθύ αυτό το οποίο κάνουμε αυτή τη στιγμή και λέμε. Το δεύτερο κομμάτι είναι ποια είναι τα εμπόδια σας, έτσι, ποια είναι τα εμπόδια τα οποία έρχονται και είναι ένας ιεροφάντης. Λοιπόν, ο ιεροφάντης έχει πάρα πολλές προεκτάσεις. Το ένα είναι οι πεπιθήσεις σας, διότι εδώ είναι το δόγμα. Σημαίνει πεπιθήσεις δόγμα, που σημαίνει δεν αλλάζω τίποτα. Αυτός εδώ δεν θα αλλάξει γνώμη. Τα εμπόδια σας είναι οι γνώμες των αλλωνών, το πείσμα των αλλωνών, εμπόδια από άλλους ανθρώπους, μπορεί να είναι και θρησκευτικοί λόγοι. Επίσης ο ιεροφάντης, επειδή είναι και σε θέση εμπόδιο, μπορεί να σημαίνει και ένας κακός μάγος. Ή μπορεί να σημαίνει άνθρωποι οι οποίοι σας συμβουλεύουν και σας δίνουν λάθος συμβουλές. Και κυρίως είναι αρσενικές, προσέξτε το. Είναι και η αρσενική τοξικότητα που λέμε εδώ πέρα. Οι οποίοι χρησιμοποιούν επίσης και ένα λόγο πολύ πεζό ή πολύ ρηχό. Δηλαδή, έλα μωρέ τώρα τα πιστεύεις αυτά ή ένα τέτοιο πράγμα. Ή προσπαθούν να σας χειραγωγήσουν και να σας εξαπατήσουν. Το λέω αυτό διότι είναι σε εμπόδιο. Άρα το προσέχετε αυτό. Διότι αυτός εδώ πέρα έρχεται ως εμπόδιο στη δική σας τύχη. Έρχεται ως εμπόδιο στη δική σας πορεία και στο δικό σας ανώτερο καλό. Ναι, υπάρχουν και εμπόδια φυσικά. Πολύ σημαντικό αυτό. Πάμε. Οι γνώμες των άλλων. Εξωτερικοί παράγοντες, οι γνώμες των άλλων είναι... Okay. Αυτό δεν είναι και τόσο κακό. Γιατί οι γνώμες των άλλων έχουν να κάνουν με την προσπάθειά τους να σας βοηθήσουν και να σας αποκαλύψουν την αλήθεια. Εδώ βέβαια είναι καλό, διότι έχουμε μια γυναίκα η οποία συντονίζεται με αυτήν εδώ πέρα. Έτσι νιώθω εγώ, ότι συντονίζεται θετικά. Η μεγάλη αίρα που σημαίνει μεγάλη διέστηση, εσείς έχετε μεγάλη διέστηση. Αν έχετε το σύμβολο, εννοείται. Αν δεν έχετε το σύμβολο, μπορείτε με κάποιο τρόπο να το ενεργοποιήσετε, όπως σας είπα, και μέσα από κρυστάλλους και μέσα από οραματισμό. Γίνονται όλα αυτά. Λοιπόν, και με έναν έτσι υγιωμένο τρόπο, η μεγάλη αίρια έρχεται για αποκαλύψεις. Έρχεται για να σας πει πράγματα. Έρχεται για να συντονιστείτε. Έρχεται εκεί ώστε, σαν εξωτερικό περιβάλλον, να ανακαλύψετε κιόλας αυτήν τη σημαντική ιδιότητα της ζωής σας, την τύχη δηλαδή, να την ενεργοποιήσετε. Σας βοηθάει η μεγάλη αίρια, διότι επίσης εδώ σημαίνει και συνεργασίες, επίσης εδώ σημαίνει και μελετώ. Κοιτάξτε εδώ το βιβλίο. Μελετάω. Σας είπα προηγουμένως, μελετάω τους νόμους, τους καρμικούς. Εδώ το ενισχύει αυτή η κατάσταση. Οπότε για δείτε το. Η επόμενη κάρτα είναι
Οι ενέργειες, συμβουλές. Πάμε. Οι ενέργειες και συμβουλές, μάλιστα. Οι ενέργειες και συμβουλές που πέφτει εδώ πέρα, πέφτει ένας κρεμασμένος. Δείτε το. Ο κρεμασμένος έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Η συμβουλή είναι, προσέξτε, μην κρεμαστείτε ανάποδα. Προσέξτε, μην προδοθείτε και μην προδώσετε τον εαυτό σας. Είναι μια πολύ σημαντική συμβουλή, διότι πάντα ο κρεμασμένος δηλώνει και μια ιδιότητα του κρεμασμένου, δηλαδή και της προδοσίας. Επίσης σημαίνει, δείτε και λίγο διαφορετικά τα πράγματα στη ζωή. Αν έχετε αναπτύξει έναν αρνητικό τρόπο, παραδείγματος χάρη, αν πείτε, δεν τα πιστεύω, δεν πιστεύω, δεν ισχύει η τύχη, δεν υπάρχει τύχη, δεν υπάρχει το ένα, δεν υπάρχει το άλλο, είναι ένας αρνητικός τρόπος σκέψης. Δεν σας λέω να πάμε στο άλλο αντίθετο άκρο, να πούμε ναι, υπάρχει η τύχη και να πηγαίνουν όλα κατά διαόλου που λένε. Όχι, δεν εννοώ κάτι τέτοιο. Εννοώ μία μέση λύση. Γιατί εδώ μιλάει και για λογική. Εδώ μιλάει διέστηση και λογική. Αν καταφέρετε και ισορροπήσετε διέστηση, συνέστημα, γιατί έχει και συνέστημα εδώ, και λογική, αντιληφθείτε τους νόμους, τότε αρχίζετε και αφυπνίζεστε. Γιατί είναι και μία κάρτα αφύπνισης. Τη βλέπετε διαφορετικά και λέτε, ρε παιδί μου, για κάτσε, γιατί ισχύουν και άλλα πράγματα εδώ. Αυτό. Και το επόμενο, το οποίο υπάρχει εδώ πέρα να δούμε και να κάνουμε, είναι το εξής. Είναι το τελικό αποτέλεσμα, το κέντρο, μάλιστα, οι αποφάσεις και η έκβαση της κατάστασης την οποία επιθυμείτε. Η τύχη σας ανοίγει μέσα όμως αφού ξεπεράσετε σκοτεινά μονοπάτια, αφού ανακαλύψετε την ψυχή σας, αφού δείτε τι είναι αυτό που δεν σας ικανοποιεί και βεβαίως εδώ έχουμε το εξής, θέλω να το δείτε. Εδώ έχουμε μεγάλη αίρια, φεγγάρι, και εδώ, μάλλον σύνομη σελήνη, και εδώ έχουμε πάλι σελήνη. Εσείς κυρίως συντονίζεστε με τις φάσεις της σελήνης, ή της νέας σελήνης ή της πανσελήνου. Εξαρτάται τώρα και από το ζώδιό σας, αν έχετε γεννηθεί σε σελήνη, νέα σελήνη, πανσελήνο, αν έχετε πολύ σελήνη στο χάρι σας κτλ. Μην τον μπερδέψουμε άλλο όμως εδώ. Συντονίζεστε όμως με τις ενέργειες της νέας σελήνης και της πανσελήνου. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε σε αυτούς τους κύκλους και για 28 μέρες να κάνετε αυτό που είπαμε με τον οραματισμό, το εξήγησα στην αρχή του βίντεο, ή το σημαδάκι ή οτιδήποτε άλλο που εσείς επιθυμείτε. Το σημαδάκι μπορεί βέβαια να γίνει και στο κέντρο, μπορεί να γίνει όπου θέλετε, κυρίως είπαμε το στον Απόλλωνα, αλλά αν θέλετε να το κάνετε και εδώ, ό,τι βολεύει τον καθένα, το συμβολάκι προκειμένου να ενεργοποιηθεί και το παρατηρείτε. Και βλέπετε, παρατηρείτε καταστάσεις, γράψτε σε ένα ημερολόγιο. Βλέπετε αλλαγές ή δεν βλέπετε αλλαγές? Και αν δεν βλέπετε αλλαγές, τι είναι αυτό που σας κολλάει? Γιατί εδώ είναι εμπόδιο. Και ξέρετε τι είναι εδώ? Η φόβη. Δεν ανοίγει η τύχη σας ή δεν προχωράει με τον τρόπο που θέλετε, διότι υπάρχουν φόβοι και ανασφάλειες εδώ. Φοβάστε. Φοβάστε γενικότερα στη ζωή, φοβάστε τους ανθρώπους, φοβάστε να εμπιστευτείτε, φοβάστε να συνεργαστείτε, φοβάστε κάποια πράγματα, γιατί είναι το κεντρικό σημείο εδώ, έτσι, και όλο αυτό σας δημιουργεί μια αναστάτωση και μια έτσι δυσκολία. Για μισό λεπτό να επιλέξω και μια κάρτα και βεβαίως έρχεται λοιπόν εδώ πέρα το Ίσα, είναι το σύμβολο, είναι το ξώτη ζώδιο, είναι ο ερημίτης από πίσω, που ο ερημίτης είναι και θέματα ψυχής, ψάχνω. Αριθμός 23, αν σας κάνει κάπου κλικ, και εδώ σημαίνει στασιμότητα και εργοπορία. Ναι, φοβάστε λοιπόν. Οπότε, έχουμε εδώ πέρα αριθμό 11, 12, εδώ έχουμε το 18, εδώ έχουμε το 5, εδώ έχουμε το 2 και εδώ έχουμε το 23. Αυτή είναι η αριθμή εάν κάτι σας κάνει κλικ κάπου. Είναι ημέρα γέννησης, είναι μήνας, είναι ένας ιδιαίτερος αριθμός για σας, ένας αγαπημένος αριθμός, είναι ένα σημαντικό γεγονός στη ζωή σας, είναι κάτι. Όταν λέμε τύχη λοιπόν, τύχη εννοούμε όχι μόνο το οικονομικό κομμάτι, εννοούμε σώθηκα, εννοούμε έγινε κάτι τελευταία στιγμή και την γλίτωσα. Εντάξει, έχει και αυτό το κομμάτι του. Αυτό ήταν λοιπόν όσον αφορά το πρώτο deck, να τα μαζέψω για να πάμε λοιπόν στο δεύτερο μας deck. Όσοι επιλέξατε το δεύτερο deck. Θα το βάλω εδώ αυτό, να το επαναφέρω αυτό εδώ πέρα πίσω. Λοιπόν, μισό λεπτό, ας βάλω εδώ πέρα τους ρούνους. Πάμε λοιπόν, λέμε, λοιπόν, μεγάλη αρκάνα. Μόνο μεγάλη αρκάνα. Ρουνικός σταυρός, μεγάλη αρκάνα, τύχη. Θέμα τύχης. Αυτό είναι το θέμα μας, τύχη. Τα σημάδια της τύχης και πώς και από εδώ και μπρος μπορούν τα σημάδια της τύχης να ενεργοποιηθούν για εσάς. Λοιπόν, κόβουμε, μεγάλες αρκάνες είπαμε. Ωραία. Και ξεκινάμε. Εσείς. Η πρώτη κάρτα λοιπόν είστε εσείς, οι επιθυμίες σας,
Μπορεί να βγείτε και εσείς γενικότερα και βγαίνει ένας ερημίτης. Να το, να τη φέρω πολύ κοντά αυτή την καρτούλα, να δείτε τον ερημίτη. Να το, ερημίτης. Πάντα ο ερημίτης έχει να κάνει με το ψάχνω. Εδώ σημαίνει ψάχνω την τύχη μου. Εδώ σημαίνει την αναζητώ. Πώς λέγεται το τραγούδι σας, αναζητώ στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, αναζητάτε την τύχη σας, αναζητάτε μέσα από την ψυχή σας. Και αναρωτιέστε, πού είναι αυτή η τύχη, πώς είναι αυτή η τύχη, τι γίνεται. Η τύχη συνήθως, υπάρχει ένας επιστημονικός, ας το πούμε, ή φιλοσοφικός, αν θέλετε, προσδιορισμός, που λέει η τύχη είναι όταν συναντάτε η ευκαιρία σε ένα συγκεκριμένο χρόνο και ένα συγκεκριμένο τόπο. Και ο χρόνος υποδηλώνεται εδώ και ο τόπος υποδηλώνεται εδώ πέρα. Όμως υπάρχουν και τα μυστήρια της ψυχής. Και εσείς πρέπει να τα αναζητήσετε αυτά τα μυστήρια. Ο ερημίτης σημαίνει αναζητά, αναζητώ τις αλήθειες, αναλύω. Αναλύω τι σημαίνει τύχη, αναλύω τι θέλω από τη ζωή μου, αναλύω τους παράγοντες, τις παραμέτρους που υπάρχουν για την τύχη. Και τι σημαίνει τύχη και φυσικά πού θέλω να με οδηγήσει η τύχη, έτσι. Θέλω χρήματα, θέλω έρωτα, θέλω συνέστημα, θέλω εκείνο, θέλω τ' άλλο. Okay, εντάξει, το αναλύετε, γιατί το έχετε αυτό. Και προχωράτε, πρέπει να ξεκινήσετε, πρέπει να το αναζητήσετε και να το αναζητήσετε με πολύ μεγάλη επιμονή, γιατί εδώ σημαίνει και επιμονή, εντάξει. Το δεύτερο κομμάτι είναι τα εμπόδια. Ποιος είναι εμπόδιο στην τύχη σας? Πω, και τι βγαίνει εδώ? Βγαίνει ο διαβολάκος. Πολύ ισχυρή κάρτα, πράγμα που σημαίνει πολλά πράγματα εδώ. Κατακλείζεστε από πολλές αρνητικές ενέργειες. Μπορεί να είναι άνθρωποι οι οποίοι λένε κακογλωσσίες για εσάς. Μπορεί να είναι γρουσουζιά. Μπορεί να είναι κακοτυχίες. Μπορεί να είναι κάποια γεγονότα τα οποία δεν τα περιμένατε και ξαφνού έρχονται και σας αλλάζουν και είναι γιατί εδώ είναι μεγάλο εμπόδιο, έτσι. Εδώ είναι μεγάλο. Αυτός εδώ πέρα είναι με πολύ μεγάλη αντίσταση και φυσικά δημιουργεί εμπόδια πάρα πολύ. Πάρα πολύ μεγάλα. Επίσης σημαίνει άνθρωποι, εμπιστεύομαι ανθρώπους οι οποίοι στο τέλος με απογοητεύουν, γιατί εδώ και ανθρώπους έχω συναντήσεις με ανθρώπους και επειδή δεν μπορώ να βάλω τα όρια μου ή δεν ξέρω τι άλλο, είμαι έρμεος ή έρμεα όσον αφορά στις δικές τους αποφάσεις. Εδώ μιλάει για απελευθέρωση. Εδώ τώρα η επόμενη ερμηνεία, γιατί ξαναπάω λίγο στην πρώτη κάρτα, σας μιλάει για απελευθέρωση, να απελευθερωθείτε, να βρείτε τη διαδρομή σας, να απελευθερωθείτε από αυτό εδώ πέρα το μεγάλο εμπόδιο. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Η τύχη για εσάς λοιπόν σαν εμπόδιο είναι πολύ ισχυρό, πολύ δύσκολο. Θα τη βρείτε, τη βρίσκετε την τύχη, αλλά μέσα από πολλές πολλές δυσκολίες, οπότε πρέπει να φτιάξετε ατσαλένια θέληση. Για πάμε να δούμε λίγο τις γνώμες του ωραίο, πολύ ωραίο, από το εξωτερικό περιβάλλον και είναι, μεγάλη, είναι το αστέρι, συγγνώμη. Το αστέρι είναι πολύ δυνατό. Το αστέρι σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο η τύχη λοιπόν σας βοηθάει, να το πω έτσι, ή τα σημάδια, να βρείτε ανθρώπους ή να βρείτε καταστάσεις, κυρίως ανθρώπους και καταστάσεις που σας βοηθάνε να βρείτε τη μοίρα σας, να βρείτε το πεπρωμένο σας, να βρείτε τη σωστή διαδρομή σας, να βρείτε το δρόμο το σωστό. Καρμική κάρτα και αυτή, 1, 2, 3, είναι πολύ ισχυρά καρμικές κάρτες, πράγμα που σημαίνει ότι εσείς είστε κάτω από την επιρροή ισχυρών καρμικών γεγονότων. Και τι σας λέει λοιπόν εδώ πέρα το στρώσιμο αυτό? Πρέπει να ξεφύγεις από αυτή την καρμικότητα και μπορείς να το κάνεις μέσα από το αστέρι. Ψάξε να βρεις το αστέρι σου, ψάξε να βρεις τον εαυτό σου, ψάξε να βρεις την ψυχή σου, ψάξε να βρεις τα θέλω σου, τις επιθυμίες σου, αλλά να μην είναι μόνο σε επίπεδο θεωρητικό, με κάποιο τρόπο πρέπει αυτά να γιωθούν. Δηλαδή, εδώ είναι οι επιθυμίες. Είστε εσείς. Εδώ είναι η επιθυμία σας. Κατεβαίνει, εδώ είναι μια επιθυμία, δηλαδή να σας το πω ως εξής πώς γίνεται. Εδώ είναι η φλασιά, η σκέψη. Αυτή η σκέψη κατεβαίνει, πηγαίνει στην καρδιά. Στην καρδιά παίρνει ένα άλλο φως, παίρνει την επιθυμία που το λαχταράμε. Κατεβαίνει κάτω στην κοιλιά μας, όπου εκεί είναι το θέλω, είναι η δύναμή μας, που έχουμε το πείσμα, τη δύναμη, τη θέληση. Και κατεβαίνει κάτω, 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 πηγαίνει, περνάει από εδώ, πηγαίνει μέχρι και στα πόδια αυτή η ενέργεια, προκειμένου να υλοποιηθεί, να κάνουμε το πρώτο βήμα. Και βεβαίως αυτές εδώ πέρα οι ροές που πέφτουν είναι οι επιθυμίες οι οποίες τελικά υλοποιούνται. Το αφήνω εδώ πέρα. Άρα έχετε τη δυνατότητα να υλοποιηθούν οι επιθυμίες σας και σας βοηθάει για το εξωτερικό περιβάλλον. Αυτό είναι εξαιρετικό. Πάμε τώρα συμβουλές, ενέργειες και έρχεται ο θάνατος. Δύσκολη κάρτα και αυτή. Όμως, ο θάνατος
πάντα, και αυτό καρμικό είναι, συμβολίζει το εξής: να πάρετε απόφαση κάποια πράγματα ότι στη ζωή κάποια πράγματα τελειώνουν, ολοκληρώνονται. Καλός, κακός, ολοκληρώνουν. Επίσης, προσέξτε την υγεία σας. Δώστε μεγάλη σημασία στην υγεία σας. Και το άλλο πάντα που λέω, ναι, ο θάνατος συμβολίζει και το φυσικό θάνατο. Κυρίως εδώ όμως, γιατί είναι στο επίπεδο της συμβουλής, μπορεί να είναι κάποιες ψυχές από εσάς, από το δικό σας περιβάλλον, που έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά είναι εκεί όμως και σας συμβουλεύουν. Διότι εδώ έχουμε πάνω, στο πούμε, το 3 πάνω, δηλαδή η τρίτη κάρτα, σημαίνει και είναι στο κεφάλι μας, είναι οι σκέψεις μας. Και επειδή εδώ είναι το αστέρι που σημαίνει από άλλες διαστάσεις και έρχεται κάτω και είναι ο θάνατος εδώ στη γη, δηλαδή να μπορώ να το σας το πω ως εξής, εδώ είναι η Εδέμ, γιατί πραγματικά αυτή η κάρτα είναι η Εδέμ, είναι ο παράδεισος, και εδώ πέρα είναι η γη. Εδώ είναι ο πνευματικός παράδεισος, εδώ είναι η κόλαση της γης. Σαν έτσι έναν συμβολισμό. Αυτό που σας λέει όμως είναι ότι πρέπει να καταλάβετε και να δείτε ότι κάποια πράγματα ολοκληρώνονται, τελειώνουν, πάρετε το απόφαση, έτσι λειτουργούν, έτσι είναι, δεν το λέω κοινικά, διότι είναι η νόμοι αυτοί, οι παγκόσμιοι νόμοι, και προχωρήστε. Πάντα μετά από ένα τέλος υπάρχει και μια καινούρια αρχή. Πάντα μετά από μια μεγάλη μπόρα βγαίνει και ένας ήλιος. Αλλά εδώ όμως έχουμε και δύο ανθρώπους, μάλλον εδώ έχουμε δύο φιγούρες, συγγνώμη, οι οποίες ψάχνονται και κοιτάνε από εδώ. Ξέρετε γιατί κοιτάνε από εδώ? Είναι το παρελθόν σας. Από εδώ επίσης είναι και το καρμικό. Που, να το πάρω λίγο έτσι, είναι και το αριστερό χέρι, που είναι και τα καρμικά μας, είναι και τα κληρονομικά μας. Είναι και οι γονείς μας. Είναι και πολλά πράγματα. Δείτε και πράγματα τα οποία έχετε κληρονομήσει, έχετε πάρει από το πατρογονικό σας κάρμα, ας το πούμε. Τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν ή πολύ σημαντικό, να τα ολοκληρώσετε. Μήπως έχετε κουβαλήσει αμαρτίες προηγούμενων ανθρώπων από τους γονείς σας? Μπορεί. Πάμε επίσης στην πέμπτη κάρτα, η οποία μάλιστα εδώ τώρα έχει βγει ο Ιεροφάντης. Είναι η κεντρική φιγούρα, είστε εσείς, ας το πούμε, το τελικό αποτέλεσμα είναι έχει πίστη. Να πιστεύεις, μην φοβάσαι, ακολούθησε την καρδιά σου, διότι αυτός εδώ πέρα μιλάει με την καρδιά. Βέβαια μπορεί να γίνει και πολύ αυστηρός, διότι το βλέπετε, αυτή η αποτύπωση εδώ δείχνει και ένα μαστίγιο. Πολλές φορές μπορεί να είναι αυτό που λένε μαστίγιο και καρότο. Δηλαδή εδώ πίστεψε, αλλά θα πιστέψεις με το μαστίγιο. Όχι. Εδώ πρέπει να πιστέψετε με την καρδιά σας, με την ψυχή σας και να αποκαλύψετε κι εσείς τις αλήθειες, τι σημαίνει τύχη, τι σημαίνουν αυτοί οι συμβολισμοί για εσάς. Αυτό που κάναμε τώρα, σε αυτό που κάνουμε σε αυτό το βιντεάκι, να προβληματιστείτε. Εντάξει. Να τα βάλετε κάτω, να τα γράψετε, να δείτε. Χρειάζεται και μια αυτογνωσία και μια εργασία, αν θέλετε, γιατί εδώ σημαίνει και εργασία. Ο Ιεροφάντης, επειδή έχει κεντρικό πρόσωπο, είναι θετική κάρτα, δηλώνει και θετικά αποτελέσματα και θετικές εξελίξεις εφόσον έχετε πίστη, να σκληραγωγήσετε την πίστη σας. Επιλέγω λοιπόν εγώ ένα ρούνο, είναι ο Ιούνιο, ο οποίος είναι το αριθμός 12, σημαίνει δύναμη. Λέων, ζυγός, Αφροδίτη, δύναμη λοιπόν, επιτυχία και ευλογία. Ευλογία είναι και αυτό εδώ πέρα. Το αφήνω εδώ για να δούμε λίγο τα νούμερα. Είναι το 9, το 13, το 5, το 15 και το 17 και το 12. Δείτε αυτοί οι αριθμοί που σας κάνουν εσάς κλικ ή συναντήσατε ανθρώπους ή αφορές σας ή είναι μέρα γέννησης ή μήνας ή οτιδήποτε άλλο, κάτι το οποίο εσάς σας επηρεάζει με θετικό όμως τρόπο και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Ωραία λοιπόν, να το μαζέψω για να πάμε στο επόμενο. Να προχωρήσουμε. Βαθιά μηνύματα με ουσία και πολύ νόημα, τα οποία ελπίζω να σας βοηθήσουν. Και αν ακόμα αυτά είναι και λίγο ψιλοσκληρά, ας το πούμε, και βγαίνουν και λίγο κάρτες περίεργες. Ωραία. Τρίτο deck. Πάμε στο τρίτο deck. Όσοι έχετε επιλέξει το τρίτο deck, πάμε λοιπόν. Τύχη. Τα σημάδια της τύχης και πώς μπορούμε να τα ενεργοποιήσουμε. Λοιπόν, ένα λεπτό. Ωραία. Και εδώ. Εδώ, εδώ και εδώ. Και να ξεκινήσουμε. Το πρώτο είστε εσείς. Εντάξει. Οι επιθυμίες σας, εσείς κτλ. Και έχει βγει, μάλιστα, έχει βγει η τελική κρίση. Η κρίση λοιπόν. Η κρίση μας μιλάει για αφύπνιση. Η κρίση μας μιλάει για πνευματικότητα. Η κρίση μας μιλάει ότι υπάρχει το σώμα μας, σε αυτήν εδώ πέρα τη διάσταση, υπάρχει και το πνεύμα μας. Υπάρχουν βέβαια διαφορετικές αποτυπώσεις, διότι εδώ δείχνει μία
ανάταση, μια ανάσταση, εδώ δείχνει έναν διαλογισμό, μια προσευχή, μια αποδοχή αυτής της πνευματικότητας, όμως η κρίση σημαίνει, η κρίση η οποία περνάμε, πραγματική κρίση, την οποία εσείς πρέπει με κάποιο τρόπο να την αντιληφθείτε, διότι είναι μια κάρτα ισχυρή καρμική και σημαίνει παίρνω επιτέλους και τελικές αποφάσεις. Παίρνω τελικά απόφαση, πάνω σχάρι. Παίρνω απόφαση ότι θα έχω τύχη στη ζωή μου. Παίρνω απόφαση, θα κινηθώ όπως χρειάζεται να κινηθώ προκειμένου να γυρίσω τον τρόπο της τύχης. Θα κάνω αυτά που χρειάζεται να κάνω. Πρέπει να το πάρω μια απόφαση όμως εδώ. Και ο χρόνος, εδώ δεν υπάρχει χρόνος, εδώ η κάρτα της τελικής κρίσης δεν έχει χρόνο. Πρέπει να καταλάβετε ότι ο χρόνος κάποια στιγμή τελειώνει και πρέπει να δράσετε. Γιατί εδώ μιλάει για δράση, παίρνω τελική απόφαση και δρώ προκειμένου να κάνω την τύχη μου, να την συναντήσω. Πάμε να δούμε τα εμπόδια. Ποια είναι τα εμπόδια? Και μάλιστα έχει βγει το εξής. Δεν είναι και τόσο άσχημη εδώ πέρα το εμπόδιο. Πιστεύετε ότι δεν έχετε φυλακάγγελο? Ή πιστεύετε ότι δεν είστε ευλογημένοι, ευλογημένες? Ή πιστεύετε ότι εσείς τραβήξατε λάθος κλήρο? Ή πιστεύετε ότι τελικά δεν έχετε όση τύχη έχουν και οι υπόλοιποι άνθρωποι? Σαν κάρτα όμως εμπόδιο, γιατί είναι από τις θετικές κάρτες, έρχεται να σας πει ότι κοίταξε να δεις, χρειάζεται εγκράτεια, χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται όμως και εδώ πίστη, χρειάζεται να το πιστεύεις. Χρειάζεται πραγματικά να το πιστεύεις, χρειάζεται πραγματικά να το οραματίζεσαι, χρειάζεται πραγματικά να το προσκαλείς με θετικό τρόπο. Χρειάζεται την τύχη να την προσκαλείς, εδώ είναι να την καλέσεις. Όπως εδώ λοιπόν αυτός ο άγγελος, ο περίεργος αυτός ο άγγελος, καταφέρνει και έχει στα χέρια του, ακουμπάει τον ήλιο, ακουμπάει και τη σελήνη. Μπορεί να γίνει. Αν πάμε με τη λογική, δεν μπορεί να γίνει. Αν πάμε όμως με τη διέστηση, αν πάμε με το μεταφυσικό, το πνευματικό κομμάτι και ένα βαθύτερο νόημα, τότε μπορεί να γίνει. Γιατί εδώ μιλάει για θαύμα. Αυτός εδώ πέρα μιλάει για θαύμα και φαίνεται εσείς δεν πιστεύετε στα θαύματα. Έχετε δυσκολία να πιστέψετε στα θαύματα. Γιατί έχετε περάσει πολλά, έχετε περάσει από δυσκολίες, έχετε περάσει μέσα από κρίση, μέσα από προβλήματα, κρίση με ανθρώπους, ενώ δηλαδή προβλήματα με ανθρώπους, με γεγονότα, με καταστάσεις και έχετε πάψει να πιστεύετε στα θαύματα. Οπότε εδώ είναι το εμπόδιο σας. Έχετε πάψει να πιστεύετε. Τι έρχεται λοιπόν στο εξωτερικό περιβάλλον, και αυτό που έρχεται είναι μια πανέμορφη κάρτα η οποία είναι ο ανόητος, είναι ο τρελός. Εμπιστεύσου λέει και εδώ πέρα, γιατί κοιτάξτε να δείτε, και εδώ δείχνει ότι πέφτει χωρίς να βλέπει καθόλου πίσω σε αυτή τη λίμνη την πνευματική με το λωτό. Έτσι είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε, το ειδικό σύμβολο. Λοιπόν, το οποίο κάτι σας σχηματίζει έναν λωτό, ας το πούμε, που ο λωτός είναι αυτός ο οποίος είναι ευλογημένος, όπως είπαμε. Τα καταφέρνετε? Εννοείται ότι έχετε όλη τη δυνατότητα εδώ να τα καταφέρνετε, να πετύχετε. Ο ανόητος, να το φέρω λοιπόν εδώ, σημαίνει ξεκινάω πάλι από την αρχή. Έχω τη δυνατότητα να ξεκινήσω, λέει εδώ πέρα, πάλι από την αρχή, ναι, με όλα τα προβλήματα και να κάνω νέα ξεκινήματα. Χρειάζεται και λίγο τρέλα. Χρειάζεται και λίγο να βγείτε λίγο από το κομμάτι το... γιατί δεν το πιστεύετε, από το κομμάτι της απόλυτης λογικής. Ένα άλλο το οποίο μας έρχεται, και είναι ένα πολύ ισχυρό χαρτί, που είναι ποιες είναι οι συμβουλές. Είναι να καταλάβεις εδώ τα καρμικά μαθήματα, να καταλάβεις τη δικαιοσύνη, να καταλάβεις ότι όλα στη ζωή ακολουθούν έναν πρότυπο, ακολουθούν μια καρμικότητα, μια ισορροπία, ένα ισοζύγιο. Δεν έρχεται όποτε εμείς επιθυμούμε το ισοζύγιο, έρχεται όταν χρειαστεί να έρθει. Η δικαιοσύνη που έχει βγει εδώ πέρα σας μιλάει φυσικά για δράση-αντίδραση, σας μιλάει για καρμικά πράγματα, δηλαδή κάνω κάτι, αυτή η πράξη θα μου γυρίσει. Εντάξει, τι λέμε κάρμα, αλλά έχει και άλλες ονομασίες, αίτιο, αιτίατο κτλ. Η μαρμένη, ή αντιπεποθώντος νόμος, ή οτιδήποτε άλλο, ή τρεις μοίρες αν θέλετε κτλ. Ό,τι κάνω θα μου γυρίσει. Κάνω καλό, θα μου γυρίσει. Κάνω κακό, κάποια στιγμή θα μου γυρίσει. Επειδή δεν ξέρουμε όλους τους πνευματικούς νόμους και δεν ξέρουμε ποιο τρόπο αυτό όλο γίνεται, μπορεί να καθυστερήσει. Μπορεί να γίνει άμεσα, μπορεί να γίνει και πιο καθυστερημένα. Όμως, εδώ στο θέμα της τύχης, μάλλον σας συμβουλή, σας λέει, ζύγισε τα πράγματα. Δες τα λίγο και με λογική. Δες τα λίγο πώς λειτουργούν οι νόμοι, γιατί πρέπει να ακολουθήσεις τους νόμους και τότε θα καταλάβεις τι σημαίνει τύχη. Γιατί όποιος αντιληφθεί τους καρμικούς νόμους, όποιος αντιληφθεί τα ακασικά πεδία, όποιος αντιληφθεί το ανώτερο αυτό, όποιος αντιληφθεί το ανώτερο καλό, θα μπορέσει να καταλάβει και τι σημαίνει τύχη.
Και το τελικό αποτέλεσμα, που εδώ βγαίνει ο ήλιος. Μία φανταστική κάρτα, μία πανέμορφη κάρτα που μιλάει για αισιοδοξία και φυσικά τύχη. Αν έχετε βγει εσείς στο κεντρικό πυρήνα εδώ που λέει, το τελικό αποτέλεσμα που είναι ο ήλιος, εδώ η τύχη σημαίνει ζεστασιά. Δείτε όμως μία εικόνα, είναι πανέμορφη εικόνα, να τη φέρω και λίγο κοντά να τη δείτε. Η εικόνα όμως τι δείχνει, εδώ δείχνει ένα άτομο μόνο του. Δείχνει μία γυναίκα μόνη, η οποία χορεύει κάτω από τον ήλιο. Είναι η χαρά της ζωής. Είναι φυσικά εδώ η ενέργεια του ήλιου, να παρατηρήσετε, έχει μια δίνη εδώ πέρα, είναι η ενέργεια του ήλιου. Μας ζεσταίνει ο ήλιος, μας ηρεμεί ο ήλιος, μας κάνει αισιόδοξους, βγαίνει ήλιος και θέλουμε να βγούμε έξω, να πάμε για καφέ, να πιούμε, καλά τι λέω τώρα βέβαια το lockdown, αλλά τέλος πάντων, να βγούμε έξω με φίλους, με φίλες, από εδώ, από εκεί, να κοινωνικοποιηθούμε, να χαρούμε και αισθανόμαστε μια εφορία. Αυτό και αν είναι τύχη. Το να αισθάνεστε ευτυχισμένοι, ευτυχισμένες, αυτό σας κάνει αυτομάτως τον πιο τυχερό άνθρωπο του κόσμου και δεν το έχουμε αντιληφθεί. Όταν έχετε την υγεία σας, όταν εσείς αισθάνεστε μέσα σας τέτοια αισιοδοξία, δύναμη, θετικότητα, μέσα σε όλα αυτά τα οποία ζούμε, έχετε πετύχει το jackpot που λένε. Ναι, και λίγα λεφτά δεν αρνούμε ότι θα ήταν καλά, αλλά okay. Κυρίως όμως εδώ σας μιλάει για ήλιο, μιλάει για εσωτερική κατάσταση, εδώ μιλάει για το ανώτερο καλό, εδώ μιλάει για τον ανώτερο εαυτό σας. Και μία από τις κάρτες εδώ, ωραία, βγαίνει ένα ωραίο συμβολάκι, είναι το Οθύλα. Έτσι λέγεται, Οθύλα, δίδυμη, εγώ καιρος, σελήνη βεβαίως από πίσω, έχει βγει και μια σελήνη εδώ και εδώ έχει βγει ένας ήλιος ξανά και είναι για το σπίτι. Εδώ σημαίνει προστασία, εδώ σημαίνει ότι αισθάνομαι καλά, εδώ σημαίνει ότι υπάρχει και τύχη όσον αφορά, γιατί είναι και ένα σημάδι πολύ καλό αυτό το ψαράκι ας το πούμε, το οποίο υποδηλώνει τυχερές καταστάσεις, υποδηλώνει χαρούμενα πράγματα, υποδηλώνει επίσης. Ένα λεπτό. Μια και βγήκε τώρα λοιπόν. Και τι άλλο υποδηλώνει. Υποδηλώνει επίσης δύναμη. Δηλώνει ότι έχετε κληρονομήσει και κάποιες καταστάσεις. Δηλαδή έχετε πάρει κάποια ευλογία, κάποια γιαγιά, κάποιους παππούς, σας ευλόγησε, κουβαλάτε το όνομά του, το όνομά της. Υπάρχει μια σύνδεση, υπάρχει μια σοφία μέσα σας. Πάντως σημαίνει, είναι το σπίτι, η οικογένεια, έχω κληρονομήσει θετικά πράγματα, ίσως την αισιοδοξία της γιαγιάς, του παππού, πάντως έχω κληρονομήσει πράγματα από τους προγόνους μου. Και αυτοί επίσης μου δίνουν αντίστοιχα τύχη. Φοβερό. Φοβερό και πολύ ωραίο. Λοιπόν, να τα μαζέψω και να πάμε στο επόμενο. Στην επόμενη λοιπόν επιλογή που είναι η τέταρτη επιλογή. Τέταρτη επιλογή για το κομμάτι της τύχης. Πώς ενεργοποιούμε την τύχη, τι σημαίνει τύχη για εμάς, πώς μπορούμε να δούμε τα μονοπάτια της τύχης, τα σημάδια και να τα αλλάξουμε, έτσι. Λοιπόν. Εδώ, μάλλον όχι, λάθος, εδώ και εδώ. Επιλέγω. Πρώτη επιλογή που είναι εσείς. Εσείς, η επιθυμία σας, αυτά τα οποία θέλετε να πετύχετε και βγαίνει ένας ιεροφάντης. Μάλιστα, ο ιεροφάντης πάει και έρχεται. Ο ιεροφάντης μας μιλάει βεβαίως για αρχές, για κανόνες, για αλήθειες, οι οποίες τα κλειδιά περνάνε μέσα από την καρδιά, γιατί πάντα το κλειδί περνάει μέσα από την καρδιά, διότι είναι αυτό που λέμε αγαπάω τον Ιησού, αγαπάω τον Χριστό, αγαπάω την Παναγία ή όπου πιστεύει ο καθένας, έτσι. Και φυσικά εννοείται εδώ, σημαίνει εμφανερώνονται οι αλήθειες, διότι μέσα από την καρδιά εμφανερώνονται οι αλήθειες. Αυτό και αν είναι πολύ σημαντικό. Πιστεύετε επίσης και εσείς θέλετε θαύμα, θέλετε ένα θαύμα, γιατί εδώ είναι και οι παπάδες, είναι και οι ιερωμένοι, είναι και οι άγιοι πατέρες, οι άγιοι οι οποίοι έχουν αναλυφθεί κτλ. Όμως εδώ σας δηλώνει ξεκάθαρα ότι η επιθυμία σας να γίνει ένα θαύμα στη ζωή σας είναι πολύ σημαντικό, διότι είναι πολύ κοντά. Είστε εσείς, είναι κοντά σας, το θαύμα είστε εσείς, πρέπει να σας το πω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εδώ τι έχουμε τώρα. Εδώ έχουμε το εμπόδιό σας. Το εμπόδιό σας είναι ένας πύργος. Ξαφνικά γεγονότα, δύσκολες καταστάσεις, πράγματα τα οποία καταραίουν, το περιβάλλον εσείς έχετε βιώσει ή βιώνετε ή έχετε βιώσει το παρελθόν ή και βιώνετε και τώρα, κάτι καταραίει γύρω σας. Και αυτό σας εμποδίζει να δείτε το θετικό κομμάτι. Είναι γεγονός ότι πολλές φορές όταν γίνονται κάποια γεγονότα πολύ δυσάρεστα,
στον εαυτό μας, σε εμάς, σε άλλους ανθρώπους, στους γύρω μας ή οτιδήποτε, μας επηρεάζει πάρα πολύ και αναρωτιόμαστε αν τελικά υπάρχει Θεός. Αναρωτιόμαστε αν τελικά υπάρχει κάτι εκεί πέρα πάνω, το οποίο τελικά γιατί δεν μας προστατεύει. Αν εμείς αγαπάμε και εκείνος μας αγαπάει, ο Θεός ας πούμε, γιατί δεν επεμβαίνει. Εδώ τώρα υπάρχει το εξής. Ο Θεός φυσικά και μπορεί να επέμβει και ο Θεός φυσικά μας ακούει και μπορεί και βλέπει ναι όλα τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων κτλ. Κτλ. Όμως υπάρχει μια σοφία από πίσω η οποία λέγεται ελεύθερη βούληση και δεν θέλει να επέμβει διότι θέλει να μας αφήσει ελεύθερους να αποφασίζουμε εμείς. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ελευθερία. Αλλιώς θα ήμασταν ρομποτάκια. Κάνε αυτό, κάνε εκείνο, ναι, εσύ σώζεσαι, εσύ δεν σώζεσαι αυτό. Δηλαδή θα γινόταν μετά μια τελείως διαφορετική ζωή πάνω στη γη. Δηλαδή υπάρχει μια σοφία από πίσω. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο γιατί είναι ολόκληρο κεφάλαιο εδώ, αλλά σας το αφήνω για να προβληματιστείτε. Εδώ σημαίνει δεν εμπιστεύεστε. Σε κάθε γεγονός τρομακτικό, συγκεκριμένο, αλλαγή, χάλασαν οι σχέσεις, χωρίσατε, κάνατε, μείνατε άνεργοι, άνεργες, το ένα το άλλο, είναι ένα σημαντικό βεβαίως γεγονός, δύσκολο γεγονός, αλλά χάνει την πίστη σας. Θέλετε να πιστέψετε, αλλά αμέσως έχετε το εμπόδιο και τη χάνει την πίστη σας. Επίσης, αυτό το οποίο σας λέει εδώ πέρα, από το εξωτερικό περιβάλλον, είναι, σου λέει εδώ, πρέπει να τη δεις αλλιώς κι εσύ. Πρέπει να αρχίσεις να όχι να μορφώνεσαι, να αντιλαμβάνεσαι πώς παίζει το παιχνίδι της ζωής. Τους νόμους, τι γίνεται, τις θυσίες που χρειάζεται εσύ να κάνεις, διότι η ζωή έχει και θυσίες, έχει και ένα κόστος επιλογής. Ξέρετε, αν πάτε, θα σας πω το εξής παράδειγμα, εάν πάτε δεξιά έχει ένα κόστος, αν πάτε αριστερά έχει ένα κόστος, όποια επιλογή και αν κάνετε έχει κόστος. Πάνω χάρη λέει εδώ, παντρεύεσαι, χάνεις την ελευθερία σου, χωρίζεις, οκ, κερδίζεις την ελευθερία σου, λέω τώρα. Φεύγεις από μια δουλειά, κλείνεις κύκλος, μπορεί να φεύγεις από μια εργασία η οποία δεν σου προσέφερε τίποτα. Μένεις σε μια εργασία που δεν σου προσφέρει τίποτα. Όλα είναι ένα κόστος. Αυτή η κάρτα μιλάει πάντα για ένα κόστος που πάντα μιλάει κυρίως για μια θυσία. Αλλά επίσης λέει για εσάς, διότι εδώ είναι και η επικοινωνία από άλλους ανθρώπους, οι φίλοι σας, το εξωτερικό περιβάλλον, η οικογένειά σας, που λέει γίνεσαι θυσία κι εσύ. Θυσιάζεσαι. Για μια καταστροφή θυσιάζεσαι. Ή για να μην καταστραφείς, θυσιάζεσαι. Θυσιάζεις την ασφάλειά σου. Θυσιάζεις την ατομικότητά σου. Δείτε το αυτό, διότι έχει να κάνει με την τύχη σας. Διότι αν έχετε εμπόδιο άλλους ανθρώπους ή άλλα γεγονότα, δεν μπορείτε να πάτε στην τύχη σας. Εσείς δείτε το, αφού γκραστείτε το. Το επόμενο είναι ποιες είναι οι ενέργειες. Οι ενέργειες είναι πάρα πολύ όμορφες. Είναι μία αυτοκράτηρα. Νέα πράγματα. Ακούστε, για εσάς η συμβουλή είναι νέα πράγματα. Επίσης, σημαίνει οι γεννάω νέες ιδέες, σημαίνει επίσης και το κανονικά γεννάω, σημαίνει και οικογένεια, σημαίνει και φροντίδα, σημαίνει και φύση, σημαίνει και αλήθειες, σημαίνει... Το βλέπετε αυτό εδώ πέρα? Τα αστεράκια εδώ πάνω στη βασιλική τιάρα. Είναι τα 12 ζώδια. Και αυτό εδώ πέρα, το σκύπτρο που κρατάει, είναι στο ίδιο επίπεδο μαζί με τα 12 ζώδια. Τι σημαίνουν τώρα αυτοί οι συμβολισμοί? Αυτοί οι συμβολισμοί σημαίνουν ότι πρέπει να αντιληφθείτε ότι η τύχη έχει μια πνευματικότητα. Η τύχη έχει μια πνευματικότητα, έχει και μια καρμικότητα. Δεν θα το αναλύσω περισσότερο γιατί θα ξεφύγουμε πάρα πολύ. Μπορείτε όμως να δείτε το βιντεάκι με τα 9 σημάδια, αν θέλετε να δείτε τις καρμικότητες εκεί και πώς λειτουργούν, ή να ψάξετε να βρείτε για αστρολογικό κάρμα κτλ. Για να δείτε πώς κάποια πράγματα αρχίζουν και λειτουργούν. Πατρογονικό κάρμα, αστρολογικό κάρμα, πώς λειτουργούν όλα αυτά, ή μπαίνουν σε έναν αέναο κύκλο πραγμάτων. Αλλά εδώ όμως επίσης λέει και για διέστηση. Και εδώ υπάρχει διέστηση και εδώ υπάρχει διέστηση. Δείτε το, η διέστησή σας είναι πολύ ισχυρή όσον αφορά στο κομμάτι του να δείτε την τύχη σας. Και στο επόμενο είναι, μάλιστα, βγαίνει τελική κρίση. Εδώ σαν έκβαση σημαίνει ότι κάποια πράγματα πρέπει να ολοκληρωθούν. Κοιτάξτε να δείτε, λέει, ξυπνήστε, αυτό λέει εδώ, αφυπνιστείτε, να καταλάβετε τι γίνεται, πώς παίζετε το παιχνίδι, τι γίνεται, ποιοι είναι οι νόμοι, πού χρειάζεται να πάτε, πού χρειάζεται να πορευτείτε, διότι ναι, μπορείτε να τα καταφέρετε. Έχετε δύναμη. Είναι ξεκάθαρο.
και μπορείτε να πάρετε τελικές αποφάσεις και να οδηγηθείτε σε επιτυχία. Ναι, σε επιτυχία. Δεν λέω όμως χρόνο. Σας δίνεται αρκετός χρόνος. Πάρετε το χρόνο που χρειάζεστε να τα αφουγκραστείτε, να δείτε τι γίνεται για να χτιστεί αυτή η τύχη. Το επόμενο λοιπόν που βγαίνει έτσι είναι από τους ρούνους είναι το Μπερκάνα. Το είναι Ιχθύς, Παρθένος, Καρκίνος, Αυτοκράτηρα βγήκε πάλι. Να το, Αυτοκράτηρα, πολύ ωραίο συντονισμός και είναι νέα ξεκινήματα. Βεβαίως, νέα ξεκινήματα. Εδώ, νέα ξεκινήματα. Ποιοι είναι οι αριθμοί τώρα? Οι αριθμοί οι οποίοι παίζουν εδώ πέρα είναι το 5, είναι το 3, είναι το 20, είναι το 16, είναι το 12 και εδώ έχουμε επίσης και το 16 πάλι. Δείτε αυτοί οι αριθμοί, τι ρόλο παίζουν στη ζωή σας, δείτε τα αυτά, προβληματιστείτε και για να προχωρήσουμε λοιπόν στο επόμενο, θα το φέρω πάλι εδώ. Και πάμε λοιπόν και στην τελευταία, στην πέμπτη επιλογή και δικιά μου επιλογή, για να δούμε το θέμα λοιπόν της τύχης. Τι γίνεται με την τύχη? Μεγάλες αρκάνες μόνο, ρουνικός σταυρός. Αναλύσαμε λοιπόν επίσης και στο χέρι μας τα σύμβολα και τι παίζουν και πώς ενεργοποιούνται και πάμε να δούμε εδώ τώρα. 1, 2, 3. Πάμε. Πρώτη κάρτα λοιπόν έχει να κάνει με έναν αυτοκράτορα. Πολύ δυνατή κάρτα. Λοιπόν, υπάρχει σιγουριά, ωριμότητα, γνωρίζετε, μια πανέμορφη κάρτα να τη φέρω εδώ κοντά να τη δείτε. Λοιπόν, λογική, αποφασιστικότητα, έχει και ένα είδος εδώ βεβαίως ότι, εντάξει παιδιά, πρωτοπορίας, δυναμικής, κρυάρι από πίσω, πρωτοπόρος. Βέβαια αυτός μπορεί να γίνει και λίγο πεισματάρης, αλλά καμιά φορά χρειάζεται και το πείσμα. Αυτό εδώ θέλω να το παρατηρήσετε, ένας ιδιαίτερος σταυρός, ένα ιδιαίτερο σκύπτρο το οποίο κρατάει, το οποίο μοιάζει και πάρα πολύ με το ύψιλον το οποίο είχαμε δει και που σας είχα δείξει. Μισό λεπτό, μοιάζει σαν ξύφος, δεν το έχω εδώ για να το δω, να το. Εντάξει, μοιάζει λίγο και με αυτό εδώ πέρα, το αλγίζει, ή αλγάζει, αλγίζει, που σημαίνει γνωρίζω και προστατεύομαι κτλ. Ο αυτοκράτορας είναι μια πολύ δυνατή κάρτα, που δείχνει ότι εμείς συντονιζόμαστε με πολύ δυνατές ενέργειες, αποφασιστικότητα, λογική, δύναμη, πρωτοποριακά πράγματα και έτσι ελκύουμε και την τύχη μας. Πολύ ωραία. Για να δούμε ποιο είναι το εμπόδιο. Το εμπόδιο είναι, μάλιστα, το εμπόδιο λοιπόν είναι ότι πολλές φορές δεν ξέρουμε τι να αποφασίσουμε, πού να πάμε, πώς να κινηθούμε ή πολλές φορές μας λείπει όλη η πληροφορία. Πού να πάμε δεξιά, να πάμε αριστερά. Αριθμός 7, πολύ σημαντικός, διότι εδώ δείχνει και μια πνευματικότητα. Εδώ δείχνει μια λογική, εδώ δείχνει μια πνευματικότητα, εδώ είναι κρύος, εδώ είναι καρκίνος το ζώδιο και δείχνει και μια κατάσταση όσον αφορά σε θέματα, επειδή είναι εμπόδιο, εδώ μπορεί να δείχνει και άλλους ανθρώπους ή μπορεί να δείχνει επίσης επιθετικούς ανθρώπους. Εμπόδιο επίσης είναι και κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται σε εσάς στο δρόμο σας και σας βάζουν εμπόδιο στη δική σας την τύχη. Γίνεται. Ζηλεύουνε, δεν μπορούνε, δεν αντέχουνε, δεν αντέχουν τη δύναμή σας, δεν αντέχουν αυτή την αποφασιστικότητα, γιατί ένας αυτοκράτορας ή μια αυτοκράτηρα, όπως και να το κάνουμε, επειδή είναι δυνατές ενέργειες, δεν τους αντέχουν όλοι. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι αυτοκράτορες και βασιλιάδες ήταν αγαπητοί. Όχι. Εδώ όμως το εμπόδιο είναι και θέμα επιλογών, είναι όμως και άνθρωποι οι οποίοι έρχονται και ανακατεύονται στα πόδια σας. Απομακρυνθείτε ή διώξτε τους από τη ζωή σας. Το επόμενο είναι οι γνώμες. Οι γνώμες των Ολονών πάλι έρχεται μια δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη δίνει και παίρνει λοιπόν. Καρμικά γεγονότα έρχεται λοιπόν να σας διδάξει οι άλλοι άνθρωποι. Έρχονται με αυτούς με τους οποίους συναναστρέφεστε, έρχονται να σας διδάξουν μια σοφία. Έρχονται να σας διδάξουν το αίτιο και το τιατό, έρχονται να σας διδάξουν καρμικά γεγονότα και σας λένε κράτα ισορροπίες. Κράτα, λέει, ισορροπίες, διότι μέσα από τις ισορροπίες θα αντιληφθείς πώς λειτουργεί και η τύχη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μέσα από τη λογική κιόλας, γιατί εδώ είναι και δύο κάρτες πολύ λογικής, εδώ είναι και συνέστημα. Επίσης και το συνέστημά σας σημαίνει ότι είναι εμπόδιο εδώ, έτσι, έχει και συνέστημα εδώ, σημαίνει ότι και το συνέστημα είναι λίγο εμπόδιο για εσάς. Μπορεί να γίνεται αρκετά ευαίσθητοι ορισμένες φορές ή να γίνουμε αρκετά ευαίσθητοι και να μας, και να, πώς το λένε, η κρίση μας να θολώνει.
Αλλά εδώ όμως σημαίνει βάλε λίγο λογική. Δες το και λίγο πιο ψυχρά τα πράγματα και λίγο πιο λογικά. Και πάρε λογικές αποφάσεις. Λοιπόν, και θα τη βρεις την τύχη σου. Η επόμενη κάρτα είναι οι συμβουλές. Ποιες είναι οι συμβουλές και είναι οι εραστές. Λοιπόν, οι εραστές σημαίνει ότι είστε και ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο. Πολύ αγαπητό. Υπάρχει πολλοί κόσμος που σας αγαπάει. Εγώ μέσα από αυτό το κανάλι γενικότερα και από τα email που παίρνω, που συζητάμε, που τα λέμε, από αυτά που γράφετε, παίρνω πολύ αγάπη από εσάς. Έτσι το λέω εγώ για μένα. Όμως σημαίνει ότι και εσείς έχετε και παίρνετε, είστε πολύ αγαπητό πρόσωπο και μπορείτε να πάρετε και πολύ αγάπη. Και η τύχη εδώ πέρα είναι μεγάλη τύχη να σε αγαπάνε. Είναι μεγάλη τύχη να σε εκτιμούν. Κοιτάξτε το να δείτε. Είναι μεγάλη τύχη να έχεις ανθρώπους και γύρω σου να σε αγαπάνε. Και στο κλειστό περιβάλλον και στο ανοιχτό περιβάλλον. Βέβαια σε ένα άλλο επίπεδο σημαίνει και κάνω και επιλογές. Κάποια στιγμή κάνω και τις επιλογές τις οποίες εγώ αγαπώ. Πάνω σχάρι. Θα επιλέξω μια εργασία που αγαπώ, ας πούμε. Εντάξει, ναι, δικαίωμά μου είναι βέβαια να επιλέξω μια εργασία που δεν αγαπώ, αλλά μου αποφέρει πολλά λεφτά. Αλλά είπαμε υπάρχει ένα κόστος. Εδώ είναι και θέμα επιλογών στη ζωή και σας δίνεται η δυνατότητα επιλογών στη ζωή. Αλλά υπάρχει και αγάπη. Αυτό είναι πολύ καλό, πολύ θετικό. Και η κεντρική κάρτα είναι το τελικό αποτέλεσμα που είναι μια αυτοκράτηρα. Πάρα πολύ ωραία. Ο αυτοκράτορας λοιπόν βρήκε την αυτοκράτηρά του. Εδώ πάλι σημαίνει πνευματικότητα εννοείται, σημαίνει ολοκληρώσεις, σημαίνει πολλές δημιουργικές ιδέες, είναι ο αριθμός 3, έτσι. Και ξέρετε πόσο με τον αριθμό 3 έχω και εγώ έτσι σύνδεση, αν δεν το ξέρετε. Και εδώ σημαίνει πολλά όμορφα πράγματα, πολλές ιδέες, γέννηση νέων πραγμάτων. Είστε και είμαστε άνθρωποι οι οποίοι γεννάνε νέες ιδέες και το βλέπω και να σας έχω και το έχετε δει και το διαπιστώνετε. Να μιλάω για μένα, όχι ότι θέλω να πειραυτολογήσω, αλλά σαν παράδειγμα με φέρνω στο γεγονός ότι κάνουμε νέα πράγματα, ψαγμένα πράγματα στο κανάλι, πρωτότυπα πράγματα, έτσι. Δεν μιλάω για άλλα κανάλια, δεν συγκρίνομαι. Λέω καθαρά μόνο για το δικό μου το κανάλι. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, μιλάω μόνο καθαρά για το δικό μου το κανάλι, έτσι. Λοιπόν, και λέω αυτή τη στιγμή ότι ναι, και δημιουργικότητα και πράγματα και καινούργιες ιδέες και ωραία πράγματα. Και έτσι είναι και η ζωή μου, και εγώ έτσι είμαι στη ζωή μου. Και καλλιτεχνικά πράγματα κτλ. Αυτό πρέπει να είστε κι εσείς. Και αυτοκράτηρες κιόλας. Δύναμη. Διέστηση, αποφασιστικότητα, αστρολογία, ταρό, χειρομαντία, αριθμολογία και Άγιος ο Θεός που λέμε. Okay. Και στο επόμενο είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο δεν είναι τυχαίο, που είναι το Τεουάζ ή Θεουάζ, δίδυμη, ζυγός, άρης, άστρο, δικαιοσύνη, ξανά πέφτει δικαιοσύνη, αριθμός 15 και φυσικά λέει δικαιοσύνη και ο πολεμιστής. Ταιριάζουν όλα, γιατί και αυτός είναι πολεμιστής και αυτός είναι πολεμιστής. Θέλει να σας πει το μήνυμα εδώ, είναι πολεμάμε και τα καταφέρνουμε. Οι αριθμοί είναι το 4, οι αριθμοί είναι το 6, είναι το 3, είναι το 7, είναι το... Εδώ ποιο, τι αριθμό έχει, έχει το 11 και φυσικά το 15, εάν κάπως κάτι σας κάνει κλικ αυτά τα νούμερα, αυτοί οι αριθμοί. Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλες φίλοι, να τα μαζέψω. Αυτό ήταν, ελπίζω να σας άρεσε, να περάσατε καλά, να πήρατε τα μηνύματα, ό,τι απορία έχετε εννοείται ότι επικοινωνούμε και να κλείσω με ένα πολύ ωραίο χαρτί που είναι το Wanzhou που έχει να κάνει με την αρμονία, την αγάπη, τα συναισθήματα, τη χαρά, τη γιορτή και να σας πω το εξής ότι αν είσαι καινούριος και σου άρεσε, έλα στο κανάλι μου. Κάνε την εγγραφή σου, κάνε το like σου, μίλησε κιόλας για αυτό το κανάλι. Θα χαρώ πάρα πολύ να έρθεις λοιπόν εδώ στην παρέα μας. Και αγαπημένοι μου φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, θα το πούμε πάρα πολύ σύντομα, με ένα επόμενο φανταστικό θέμα, καταπληκτικό θέμα. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.